Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Κομψοτέχνημά μου. Κομψοτέχνημα είσαι, ρε φίλε. Βρωμοκαλόκαιρο. Βρωμοκαλόκαιρο, γιατί δεν σε χαλάει το καλοκαιράκι. Τώρα θα αρχίσει να είναι. Όχι, ζεστή έχει. Ζεστούλα. Όχι, αυτό. Μπανάκια θα κάνουμε. Βόλτες θα πηγαίνουμε. Πισίνες. Πώς θα κάνουμε. Το ματάκι θα ανοίγει λίγο παραπάνω. Τι μπανάκια θα κάνεις? Μπανάκι. Πισίνες στα. Πισίνες. Ναι, ναι, αλλά γιατί δεν γουστάρεις μπανάκι πισίνες. Τώρα αρχίζει να λέει βρωμοπισίνες. Όχι, είναι πεντακάθαρες κάποιες πισίνες. Πισίνες είναι. Αυτή που πάω εδώ στο κολυβητήριο το Συντούμπα είναι πεντακάθαρο. Τι να σε πω. Έλα να κάνουμε μια βουτιά. Τι σε ψάχνουν κάποιοι. Πού είναι, λέει, το φιλαράκι μας, ο Κουμπαράκος. Τι να σε πω. Πεντακάθαρες. Πεντακάθαρες δεν απίστευτο. Δύο χοντρές θα δεις μέσα εκεί. Θα δεις και χοντρές. Τι ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουν ψυχούλε χοντρές. Όχι. Γιατί δεν έχουν, ρε φίλε. Αν έχουν ψυχούλε χοντρές, ναι, θα πάνε μόνες τους εκεί σε κάποια παραλία. Τι κάνουν παραπάνω από ό,τι κάνουν εμείς. Οι αδύνατοι, ας πούμε. Γιατί τι κάνουν παραπάνω οι χοντρούλες. Χαλάει στην τύχη. Είσαι δηλαδή ρατσιστής με τους χοντρούς. Ναι, είμαι. Είσαι. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί είναι αργή. Εντάξει, αργή, εντάξει. Γι' αυτό έχεις πάρει λίγο στραβά τον Γρηγόρη που δεν είναι χοντρός, βέβαια. Όχι, ο Γρηγόρης είναι ασούμπαλος. Ναι, δεν είναι. Κακός. Είναι βαρύς. Τον αδικείς πολλές φορές. Το κεφάλι του είναι. Εντάξει, okay, ο καθένας έχει τα υπέρ, τα συν, τα πλήν. Λοιπόν, anyway, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με χοντρό δουλειά δεν κάνω. Δεν θα έκανες μπίζνα. Δεν κάνω μπίζνα με χοντρό γιατί θα μου αργήσει. Θα σε αργήσει ο χοντρός, με κριτικό δεν κάνεις γιατί θα σε φάει. Με κριτικό θα με δαγκώσει. Με κοντούς κάνεις δουλειές όμως. Μόνο με κοντούς. Παιδιά, άναψε το βλέμμα του, το σπίρτο. Η κοντή. Ναι. Κοντή. Είναι γλίγορη. Είναι ταχύς. Ναι, ναι. Εύστροφη. Έχεις το Χατζινάκο εκεί, Πιο κοντό δεν έχω δει. Ναι. Καλημέρα στο Χατζινάκο. Έστησε ένα site σε 6 μήνες. Κλείνει συμφωνίες. Ωραίος. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Δωρόθεο και την Δωροθέα. Έχεις κανένα Δωρόθεο, Δωροθέα?
Πλούταρχο. Δεν τα πάω καλά. Δεν τα πας, το ξέρω. Το ξέρω, ναι. Πλούταρχο και Μούταρχο και Δωρόθεο. Τώρα. Δεν έχεις, δεν έχεις. Και η Σελήνη γιορτάζει σήμερα. Όχι. Σελήνη. Υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν τα παιδιά του Σελήνη. Ξέρω, εδώ άλλος, εδώ άλλος έβγαλε το παιδί του Μπερναμπέου, ρε φίλε. Ναι. Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Κοίταξε, ήθιστε να είναι βλαμμένοι και άνθρωποι. Αργεντίνος το έβγαλε, ναι. Ο παδός της River Plate, γιατί λέει, πήραμε λέει, το Copa America, αυτό που παίζανε το δηλαδή, Copa Libertadores. Και το ονόμαζαν Μπερναμπέου. Σαν ονομάζω παιδί σου Καφτατζόγλιο. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Πώς σε λένε, Καφτατζόγλιο. Άμα κάνει τέσσερα. Βικελίδης με λένε, ας πούμε, ναι. Τι να τον κάνει το παιδί, Βικελίδης. Έτσι, σαν να το ονομάζει το παιδί. Το ονόμασαν Μπερναμπέου. Αργεντίνος ο παδός της River Plate, το παιδάκι του προχθές που γεννήθηκε, το ονόμασε Μπερναμπέου. Ξέρεις την πανηστήρια έκανε ο Βικελίδης. Έκανε. Oh. Αλλά πού τα ξέρει όλα αυτά. Τι χάσα. Για πες για πες για μένα λίγο. Τι πανηστήρακι έκανε. Ξέρεις αυτοί οι παλιοί. Ναι, ναι, ήταν ματάκιδες. Ήταν, ήταν. Περισσότεροι πανηστηριτζίδες. Ναι, 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 ναι. Ο Γκαντίνας που έπεσε στον Άρη. Το θηρίο. Πανηστηριτζής με αυτό. Ωραία φάση του πανιστηράκι, έτσι όμως. Ναι. Παλιά το είχαμε, τώρα δεν ούτε όρεξη για πανιστήρι να κάνω. Δεν έχει. Το πανιστήρι ήταν ναι. Δεκαετία του 60 στη Μόναχο. 60-70 ήταν ναι, σοφή. Ναι. Και εσύ ναι. Έχεις κάνει ένα καλό πανιστήρι, μπαγάσα. Προσπαθώ. Προσπαθείς. Και τώρα συνεχίζεις δηλαδή. Προσπαθώ. Παρότι έχουμε πάει 2020 πανιστηράκι. Όταν έκανα τζόκινγκ στο βουνό που μικρός. Αλλά πήγαινε εκεί σε ζευγαράκι και έβλεπες από πίσω, αφού έκανα εγώ μπροστά μου, έκανα τζόκινγκ. Ναι, 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 για πες αυτά μ' αρέσει, Κωνσταντίνε. Και τσούπε τα ζευγάρια εκεί, σάλια μάλια. Στα 23 μου έκανα ναι. Κανένα τζοκ, μια ανηφόρα. Ναι, 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 και τσουπ. Και βλέπω ένα Mercedes 350. Οχ, οχ. Και... τα τζάμια είχαν θολώσει, ναι. Τι έπαθαν. Και πάω, ωραία, ξεκινάμε μια κούπη, παιδιά. Φωνάζω. Ναι. Καλά, ρε, άσε αυτό ο φτωχό δίπλα. Ναι. Εσύ με τη Mercedes, ρε, γύφτο. Εδώ ήρθε. Δεν μπορεί να δώσει 50 δραχμέ, χιλιάδε δραχμέ. Κάτι τέτοιο. Να πα σε αυτό το ρε, γύφτο του λέει. Ουστε, Mercedes του λέει. Και πα στο βουνό, ρε, καραγκιό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι. Του ρίξα μπινελίκι δηλαδή. Να σου πω κάτι. Όχι, δε. Όχι, όχι, όχι. Ο άλλος ο Φουκαράς. Ο Φουκαράς, με το Λάντα. Με το ξέρω εγώ. Όστιν Μόρις. Κάτι αμάξια. Σου λέω την εποχή εκείνη. Ναι, ρε, φίλε, έχει κάνει την ομορφιά του όμως και αυτό. Γιατί μπορεί να ήθελε και ο άλλος ο Άπλας να μέσα στο κίνητο βουνό. Να μην το έχει ο Παλμαρέ του. Εγώ μ' αρέσει, μου το έκανα και εγώ μερικέ φορέ. Αντε ρε, γύφτο και εσύ από την γύφτια. Γύφτο και γιατί ρε. Γύφτη τώρα. Εμένα γύφτο, ρε φίλε. Γύφτο θα είσαι, άμα έχει Mercedes να πα στο βουνό, ρε. Εσύ δεν θε να βγει λίγο στη φύση, να πάρει αέρα, οξυγόνο, να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δεν θες να το κάνει φυσάτο. Στη φύση. Άιντε, λεφτάδες. Άιντε. Λεφτάδες, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε βάλει αποκλειστική φωτό σήμερα, έτσι γιατί κάποιοι μου λένε για τον Κωσί. Πόσε φορέ έχει φορέ κουστούμι στη ζωή σου, ρε φίλε. Κουστούμι φορέσα τελευταία φορά. Στο γάμο μου. Στην κηδεία του πατέρα μου. Α, σωστά. Στην ναι. Κηδεία του πατέρα μου. Πήγα αγόρασα πριν από ένα ναι. Μήνα πριν πεθάνει. Ναι, πήρε ένα ωραίο. Υπολόγισα περίπου πότε θα πεθάνει. Α, το είχε προγραμματισμένο. Ναι, στο ναι. Πρόγραμμα. Ναι. Και πήγα στο Κατρακαλίδη κάτω. Ο Κατρακαλίδης. Κατρακαλίδης. Κατρά. Ο Θανάσης. Κατρά. Ναι. Να, να, να. Να βρίσκουμε και λεπούρια, παιδιά. Ναι. Θέλω να ακουστούμι λέω για κηδεία. Ωραίο. Ωραίο. Θα πεθάνει ο πατέρα μου τον άλλο μήνα. Μάιο να το έχω έτοιμο, ρε Μάιο είχα πάει εγώ. Ιούνιο πέθανε ο πατέρα μου. Έλα, κάνε. Φτιάξε ένα καλό. Ναι, φτιάξε ένα κουστούμι. Συλλεκτική φωτό έχω εδώ ναι. Πέρα λοιπόν. Δηλαδή από το γάμο. 3, 4, 5, 6, 7, 6 χρόνια έχω να φορέσω. 6 χρόνια. Είχε φορέσει μετά ξανά πριν 9 χρόνια, 8 στο γάμο μου. Στο γάμο σου. Γιατί... μετά στην Ευγενούλα στα βαφτίσια. Είχε φορέσει, θυμάμαι, έχω φωτό. 3, ναι. Έχω φωτό, αυτό σου λέω. Έχω φωτό. 3. Και κανένα δυο μπορεί να σε χωρώσει. 4, ο δικό στο γάμο. 5, 6. Λοιπόν. Το πολύ δηλαδή. Στα δάχτυλα των δύο χεριών δεν υπάρχει. Ή 6 ή 7 κάπου. 6-7 φορές φορές. Λοιπόν, έχουμε συλλεκτική φωτό με τον Κωνσταντίνο με γραβάτα. Δηλαδή, νιώθω φυλακισμένο. Κι εγώ, μην νομίζει. Δηλαδή, εγώ, άσε τώρα πουλάω πρόλογο. Εγώ δεν έχω φορέσει ποτέ γραβάτα. Να σου πω και το άλλο. Ναι. Πες ότι φορά κουστούμι, γραβάτα. Δεν έχω φορέσει ποτέ, ούτε στο γάμο μου. Ναι. Και γίνεται καυγά. Τι θα κάνει. Πώ θα μαλώσει. Σωστό. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι όταν φορά τα ταρούχα δεν πα για καυγά, Κωνσταντίνο. Δεν φορά κουστούμι και σε γιονάρι δεν φορά. Να σου πω κάτι για τι αγωνιέ, είσαι λάθος. Τις πετάς και σε εξυπόλυτους και είσαι και καρατέκα, γρήγορος μετά. Όχι. Τις σαν πετάς. Το αθλητικό παπούτσι. Ναι. Δεν έχει. Τάκ, 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 τάκ. Ναι, αλλά ρε φίλε, εσύ έχεις πρώτη σκέψη στο μυαλό στον καυγά. Γιατί να έχουμε πρώτη σκέψη στον καυγά, ρε φίλε. Πάντα η πρώτη σκέψη δική μου είναι το αρνητικό. Το αρνητικό. Δηλαδή θα πάω ταξίδι. Το κατάλαβα χθες. Έλουσες όλους τους ποδοσφαιριστές. Από το πρωί στο βράδυ κάναμε εκπομπές. Βρήκα κόσμο, λέει έναν παίχτη τον. Το ανέφερε ένα καλό λόγο αυτός ο άνθρωπος. Σε 25 χρόνια τον Ιούνιο, ό,τι πρωτοσέλιδο ποδοσφαιριστής έχει μπει, είναι σαβούρα. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα γιατί. Το 90%. Ναι, έχουν αλλάξει τα κόζια πλέον. Ο Ιβάν τα σμπρώχνει και τα χώνει. Τώρα θα πάμε στα μεταγραφικά. Αμάνε με τα γλυψίματα. Τι γλυψίματα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αμα τα χώνει λοιπόν, και τα χώνει και έχει φέρει σαβούρες το 70%. Τα χώνει και τα χώνει και σαβούρες. Ποιος πήρε τον double πέστερση. Με 120 εκατομμύρια. Ποιος πήρε τον double. Πόσα λεφτά έχει δώσει. 120. 7 χρόνια. Τι πήρε. 7 χρόνια. Double.
double. Πήρε κύπελα, πήρε. Τι, ναι. Ο Μαδάρα έχει Ο Μελισσανίδης πώς εξόδεψε. Δεν ξόδεψε λίγα κι αυτός. Σέντ δεν ξόδεψε. Όχι. Τι πήρε ο Μελισσανίδης. Τι πήρε ο Μελισσανίδης. Δεν πήρε ποτέ. Πήρε ένα κύπελο που το έδωσε ο Φλαμπουράρης. Δεν ξέρω τι με νοιάζει. Δεν ξέρεις. Και σένα το έδωσε ο Βενιζέλος το ένα. Ποιο Βενιζέλος. Με το goal of sight του Μπορμπόκη. Ποιο goal of sight. Με έδωσε το κύπελο. Ποιο goal of sight. Κάτσε με τώρα να αρχίσουμε να αρπαζόμαστε. Ποιο goal το offside ρε. Ποιο goal. Το ένα. Δεν πήρατε με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό φίλη δεν ήσασταν τότε. Όχι, δεν ήμασταν. Κάτσε πιο goal of sight όμως στον Μπορμπόκη. Όταν ήταν ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Μπατατούδης, ουρά του Ολυμπιακού δεν ήσασταν. Όχι. Άσε καημένε. Κάτσε πιο goal of sight του Μπορμπόκη. Δεν βάλατε goal of sight σε τελικό. Όχι. Ποιο ήταν το, τον Ντόρτι, λες. Τον Ντόρτι, ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Έφαγε 4, θα έλεγε 3-1. Δηλαδή τώρα στον Ντόρτι κολλάς τώρα. Σε παρακαλώ, ρε. Έρχομαι με τον Ντόρτι. Έφαγε. Α, η ουρά μου που λες ο τέτοιος έφαγε Ντόρτι. Α, να δω κάποιον που είναι φίλος και έχει την ουρά του, έχει Ντόρτι του. Αφήσα τον Αμανατίδη στον πάγκο. Ναι. Ο Βενιζέλος είπε. Σιγά τον Μπεκεμπάουερ. Σιγά τον Μπεκεμπάουερ, τον Αμανατίδη τον άμπαλο τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ο Ανατής, ωραίο παιδί, ο εντάξει, Μπρούκλης, αλλά όχι μπάλα μαναμάν. Σερσερίζει, είναι. Λοιπόν, έχουμε ανατήσει, αν θέλει, να δείτε, ναι, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο αποκλειστική με γραβάτα. Αυτό είναι μοντάζ, δεν είναι δικιά μου γραβάτα αυτή. Δεν είναι, δεν έχει τέτοια κίτρινη γραβάτα. Φορέσω κίτρινη γραβάτα. Αυτός που μας το έφτιαξε κίτρινη γραβάτα. Μοντέρ είναι τώρα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν φοράω, ούτε κι εγώ φοράω, να ξέρεις. Σπάνια θα φορέσω. Και στο γάμο γραβάτα δεν έβαλα, θυμάσαι. Άσπρο που καμισάκι και τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε ανατήσει την φωτογραφία από κάτω τα σχόλια. Πάμε να δώσουμε στίγμα αθλητικό. Πληρώνει ο Ιβάν και πληρώνει ο Ιβάν. Ζημιογόν εταιρεία έχει ο Ιβάν. 15 εκατομμύρια το χρόνο τα βάζει από την τσέπη του. Λοιπόν, σωστά, πήγε κατευθείαν εκεί. 15 λέει έβαλε. 15 εκατομμύρια. 15 αύξηση με το οικού κεφαλαίου. Ναι. Άλλα 15 κατεκρίθηκε κιόλα η αύξηση. Εννοείται θα είχε εγκριθεί. 15.200. Είναι το συνολικό ποσό που θα διαθέσει ο Ιβάν Σαββίδης από την ημέρα που ανέλαβε τον ΟΠΑΟΚ. Φτάνει τα 120 εκατομμύρια. Δηλαδή από το. Πότε ανέλαβε, 12-13. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι ο λαό του ή ο πρόεδρό του. Και οι δύο είναι. Και οι δύο είναι. Και οι δύο. Αυτοί 15 είναι. Κάθε χρόνο. Ο λαός του και ο πρόεδρος του. Λαός του. Και μετά είναι ο προπονητής και οι παίχτες του. Ποιος λαός του είναι, ρε. Ναι. Ήρθε αυτός, βάζει 15 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Θα τα πάρει, μην νομίζεις. Πώς θα τα πάρει. Γιατί δεν θα τα πάρει. Από πού θα πάρει. Στο ομίλου του Champions League θα πάρει 20-25. Δεν θα πάρει. 120 ευρώ θα πάρει. Ναι, γιατί. Και στον αιώνα τον άπαντα. Εγώ λέω ότι θα έρθει η στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στο σημείο, γιατί μόνο αυτό έμεινε πλέον. Να είναι. Να δίνει όσα παίρνει ο άνθρωπος. Να μπαίνει στο ομίλου του Champions League, να παίρνει 25, να ξοδεύει 25. Και να γίνεται στο πού είναι εσένα. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Έλα, ρε, εμένα φίλε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Α, τα λογιστήρια τώρα. Να σου πω κάτι. Μπράβο, αυτό. Με ενδιαφέρει. Να παίρνω ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα από εκεί πέρα, μπράβο, έχουμε πρόεδρο, είμαστε τυχεροί. Τι μα λε τότε τι λεφτά έβαλε, φτάνει. Όχι, εσύ το ανέφερε. Που είπε 120 βάλε από τότε που εγώ δεν το ανέφερα, δεν το είχα κάνει. Ο Μελισσανίδης πόσα έβαλε και πήρε πρωτάθλημα και εκεί πέρα. Έβαλε και αυτό. Πόσα έβαλε. Φράγκο δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Σέντ. Έριξε την άκη όλα σα που θα μου πει. Την πήρε τζάμπα. Τζάμπα, ναι. Μέσα στα 120 είναι και εκείνο το τσάι. Να ξέρει, τα 10-11 που έσκασε μονοκούκι και αυτά είναι. Όλα είναι. Όλα, ναι. Ο Μελισσανίδης την έριξε ομάδα. Γι' αυτό εμεί αγαπάμε Ιβάν και γι' αυτό οι άλλοι γκρινιάζουν για τον καβούρι. Άλλο λέω. Καβούρια. Τι να κάνουμε. Καβούρια, μαβούρια. Ναι, δεν δε γκρινιάζουν. Έχει και αυτό φίλου διαιτητέ, έχει και αυτό φίλου. Εντάξει, εντάξει. Δικαστέ έχει και αυτό φίλου. Εντάξει. Που είναι καβούρια. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι. Πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έκλεισε, έρχεται Ισμαήλ Σίλβα, το έφερε από εδώ, το γύρισε από εκεί. Ο χάφτη Αχμάτ Γκρόζνη λοιπόν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτό ο χάφ? Στη Ρωσία. Από τη Ρωσία πήρατε χάφ? Στη Ρωσία, ναι. Μάλιστα. Από εκεί που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια και ο ΠΑΟΚ τσούκου τσούκου τσούκου. Ποιο Ρώσο πήρατε εκεί, ήταν καλό. Έχει. Το Μαουρίσιο. Ποιο? Το Μαουρίσιο. Πού είναι ο Μαουρίσιο? Πού είναι, στον ΠΑΟΚ. Τραυματίας. Εντάξει. Γιατί. Άλλο Ρώσο πήρατε. Πώ δεν πήραμε. Ποιον? Το Βερμπλουμ. Πού είναι ο Βερμπλουμ? Τραυματίες, τραυματίες τώρα, ναι. Δηλαδή δυο ώρες πέρα τραυματίες. Τι να κάνω, δηλαδή πέντε... έπεσε η συγκυρία. Τώρα τι θες να ξεφωνήσεις. Πόσο χρονό είναι αυτός? 24. Μάλιστα. Πάρ' τον φλόκο τον ένα, ένα μηδέν. Πού έπαιξε δηλαδή? Πάρ' τον φλόκο, δεν σαν αυτό δεν είναι. Ναι, για πέντε. 24 χρονών. Πού έπαιξε? Στην Αχμάτ Γκρόζνη. Τι είναι αυτό? Η 7η ομάδα της Ρωσίας. Άμα παίξει η Αχμάτ Γκρόζνη με τον Άρη θα έρθει η ισοπαλία. Νομίζω θα κερδίσει η Αχμάτ Γκρόζνη. Νομίζει, δεν είσαι σίγουρο. Είναι μια ομάδα που καταρχά έχει τριπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Βασικό ήταν. Πιο βασικό δεν γίνεται. Μας, δηλαδή αυτός... Από αυτόν ξεκινούσε η δεκάδα. Αυτό θα πάλευε με το Σιώπη, δηλαδή. Και τον. Από αυτόν θα ξεκινούσε η ενδεκάδα. Και τον Σιμόε. Ναι. Είναι Βραζιλιάνο, 24χρονο, ναι. 30 συμμετοχέ. Είναι εξάρι, 6, οχτάρι είναι. Εξαροχτάρι είναι. Για πε πόσα μάτζε έπαιξε. 30 μάτζε. Πόσα γκολ έβαλε. 3 γκολ, 6 assist. Τρία γκολ, έξι assist. Ναι, μια χαρά είναι. Για ξαροχτάρι, δεν σ' αρέσουν τα νούμερα. Τι θες να κάνει. Τρία γκολ. Έξι assist. Σε 30 μάτς. Ναι. Μάλιστα. Καλούτσικος. Φυσικά τα νούμερα για ξαροχτάρι. Από αυτούς που έχετε εκεί. Τρέχει ακατάπαυστα. Είναι... Να σου πω κάτι, εγώ τον παίχτη δεν τον ήξερα. Ναι. Πήραμε τηλέφωνο, ρωτήσαμε, μας είπαν ναι. από πάνω ότι ο παίχτης αυτός εμείς τον προορίζαμε να τον πάρει καμιά Τσεσεκά, καμιά Ζενίτ, γιατί ξεχώρισε στην Ζενίτ. Γιατί τον πήρε Ζενίτ. Δεν τον πρόλαβε ο ΠΑΟΚ. Έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της Αχμάτ, ο Ιβάν. Δεν το ξέρεις. Ένα τσετσένο. Έχουν καλές σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν καλές σχέσεις. Τον προορίζαμε, λέει, για ομάδα top της Ρωσίας. Θα έρθει για οχτάρι αυτός. Θα έρθει για να. Στη θέση του Ολιβέρα δηλαδή.
Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Ναι. Είναι παίκτες πάντως που τα στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω αν θα βγει ή όχι. Για τη Σαχόβ δηλαδή. Όχι, αντισαχώ. Θα πάμε και στο Σαχώ. Ναι. Θα πάμε γιατί ο Πόκ θα πάρει άλλους 2-3 παίκτες τώρα. Εκεί, στη θέση αυτή. Εκεί, ναι, ναι. Θα πάρει άλλους 2 παίκτες. Αυτό προανήγγειλε ο Γιώργης. Ο Γιώργος. Ναι. Που λοιπόν, το είπε σε σένα. Όχι, δεν το είπε σε μένα. Είπαμε, έχει, ναι. Δεν έχει κλείσει μόνο σε μένα, για μην το λες αυτό. Έχει ναι. κλείσει όλους. Είναι κλειστό το Instagram. Τον έχει κλείσει τώρα. Ναι, το έχει κλείσει. Γιατί σου λέει προφανώς τον ζάλιζαν τον άνθρωπο. Τον ζάλιζαν τον άνθρωπο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι παίκτης, δεν ξέρω αν θα βγει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα το δούμε. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά. Τουλάχιστον μεταγραφή είναι προσωστή λογική. Είναι παίκτης που δεν έχει ο ΠΑΟΚ με αυτά τα χαρακτηριστικά. Παντρεμένος είναι. Όχι, δεν είναι παντρεμένος. Είναι από τη Ρωσία. Δεν είναι από τη Ρωσία, Βραζιλιάνος είναι. Έπαιζε στη Ρωσία. Όπως έπαιζε ο Ζαμπά και αυτό στη Ρωσία. Είναι η ίδια ομάδα. Συμπαίκτες ήταν. Ξέρω. Το ξέρω ότι τα ξέρεις, αλλά προσπαθεί να βγάζει λαβράκι. Ωραία. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα. Δεν σ' άρεσε. Καλή. Για χαφ. Α, καλή, μπράβο. Αφού κλείνει την τρύπα εκεί. Κλείνω την τρύπα, προανήγγειλε και άλλη μεταγραφή ο Γιώργης. Στην ίδια θέση. Διότι ο ΠΑΟΚ έδωσε deadline στο Σαχώ. Να αγοράσει αυτό τώρα. Ναι, 2,5 νομίζω. Θα δώσει 2,5. Ναι. Για χαφ. Για χαφ, τι έκανα, να μην δώσει λεφτά. Εντάξει. Φίλε, πρέπει να δώσει. Και αυτό είναι παίκτη που θα έχει και μεταπολιτική αξία, σαν τον Ζαμπά. 24. 24, βέβαια. Ηλικιάρα, ναι, να έρθει να παίξει μπάλα, όχι να μία χρήση. Αποβολέ τον... έχει αυτό. Όχι. Δεν κάνει φάου. Δεν έχει αποβολέ. Δεν κάνει φάου. Έχει πολλέ assist για τη θέση του. Ναι. 6 assist, το ξαναλέμε. Ναι. Και έχει πολλά σου, δοκιμάζει πόδι. Ναι. Πατάει περιοχή, είναι ένας, έτσι όπως μας τον είπαν, είναι ένας τσίμηρο το οποίος πατάει περιοχή. Μπούι. Σαν εμένα πάνω κάτω, λίγο πιο ψηλό, 1,70. 1,70 είναι. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι, δεν χρειάζεται να είσαι και. Δεν το βάζω να μαζεύει κεράσια, μην κοιτάς έτσι. Η πορτοκάλια να πλώνει το χέρι, μπάλα θέλω να παίξει. Παρακαλώ, ωραία. Γολοτάω ναι, ναι. ναι. Θες, ψάχνει να βρει το. Ψάχνει να βρει τα δύο του σημείου να μπουκάρεις. Δηλαδή 1,70. 1,70 γιατί δεν παίζουν. Μπάλα 1,70. Ο Σιώπης είναι ο καλύτερο παίξουάρι. Πόσο κοστίζει δηλαδή. Κάτσε, είναι ή δεν είναι ο Σιώπης ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Άμα ήταν ο Σιώπης ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ναι. Πρέπει να αυτοκτονήσουν. Είναι. Γιατί? Γιατί τι κάνει. Ποιος είναι διεθνής από τον Άρη και δεν το ήξερα. Είναι λέει. Ποιος είναι ο διεθνής. Βαλεριάνος. Έλα τώρα, μην πα στο Βαλεριάνο. Ο Σιώπης δεν είναι. Πόσο μπόι έχει ο Σιώπης. Ο Σιώπης. Ναι. Ο Σιώπης το φως εδώ που έχει βάλει μια πρίζα ο Ανδρώνης ψηλά. Θα κάνει άλμανα για το. Ναι, αλλά επεχθάρα. Εντάξει, ναι. Είπαμε, δεν είναι, χρειάζονται. Ο Λούκα Μόντες πόσο εμπόι έχει, ρε παιδί μου. Τέτοιο στυλ είναι. Μάλιστα. Ο άλλος... Πήρατε εργάτη τώρα, μα το κάνει ένα τέταρτο. Πήρατε ναι. εργάτη. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχει πολλά κουσούρια να του βρει. Εργάτη είναι. Εργάτη πολυτελεία όμω. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, πασούλε. Πάτσε παραγγελίε. Ναι. Σαχόβ λοιπόν μια που ανέβες, γιατί θα έχουμε πολλά μεταγραφικά ναι. και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Θα πιάσουμε σήμερα πολύ λίγα. Ένα 20 λεπτό και του δύο θα του εντώσουμε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε deadline στο Σαχόβ. Λέει φτάνει. Μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Δέχεσαι τα λεφτά που σου προτείναμε. Καλώς. Ναι. Δεν τα δέχεσαι. Ναι. Ναι, φίλε, τα ξέρω. Λοιπόν, δεν τα δέχεσαι. Σταματάει να ισχύει η πρόταση, πάνε βρε σε ομάδα. Συμφωνείς με αυτή την πολιτική. Και πολύ αξία τον έδωσες. Ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ αξία δεν ξέρω αν τον έδωσες, αλλά οκ. Okay. Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Κλείνοντας τα πολύ φρέσκα, γιατί θα πάμε λίγο τώρα να κάνουμε γύρω-γύρω στα υπόλοιπα. Τα πολύ πολύ φρέσκα, να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ μεταγραφή, ίσως και σήμερα, του Μπακ. Έτσι μπορεί να ακουστεί σήμερα το όνομα του Μπακ. Τι Μπακ θα είναι. Αριστερό Μπακ. Αφού έχετε τι. Έναν ναι. Βιερίνια δύο. Βιερίνια ρε φίλε θα έρθει το 2020. Ναι. Τι θα κάνω εγώ, θα περιμένω 6 μήνες. Αν ο Γιαννούλης πάρει κάρτα, αν ο Γιαννούλης τραυματιστεί, θα γίνει. Θα μείνω χωρίς. Τον μπακ θα πάρει. Από ό,τι έμαθα τον μπακ είναι μπακάρα. Είναι επίπεδου Λέω Μάτος. Τέτοιο στυλ. Από αριστερά λες. Από αριστερά, ναι, από αριστερά. Αριστερό μπακ. Πρέπει να... Και ποιον τώρα θα ήθελες να είναι. Άσε σαν τον Βιερίνια. Άσε ο Βιερίνια είναι μια κατηγορία μόνο. Ούτε σαν τον Λίνο μπορεί να είναι, ας πούμε. Ναι. Μια κατηγορία μόνο. Σαν ποιον να μοιάζει. Σαν τον Μάτος. Από αριστερά που ναι. έχει κάνει, σου θυμίζει δηλαδή σε τι στυλ να πούμε. Σαν το Μάτος, απλά παίζει από τα δεξιά. Μπούκα μπροστά, πατάει περιοχή, γρήγορο, ηγετικές ικανότητες. Από ποια χώρα θα είναι. Δεν ξέρω. Θα είναι ο Ρουμάνος. Όχι, Ρουμάνος δεν θα είναι. Είχα Ρουμάνο τον Τόσκα και δεν τον κρατάω. Άλλο Ρουμάνο ή εσπάκα αριστερό. Ρουμάνο, άλλο. Είχα το Ράτσε, δεν θυμάσαι. Ναι, Ρασβαρά. Σε πούλησε, πιαν όλα. Εντάξει, ήρθε γυρασμένο κι αυτό, ήταν παίχτη μια χρήση. Γυρασμένο, η Ξάφη έγινε κάτι ύποπτο. Όπα, όπα, να ψάχνει να βρει τώρα, γι' αυτό με πα εκεί από τα μονοπάτια στο Ρουμανία. Τον Τσέσκου στην Ξάφη ήταν. Ήταν, δεν θυμάσαι. Τη φέραν μια χαρά. Με τη φέραν, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Δεν τα ξέρει αυτά δηλαδή. Εσύ τα ξέρει. Εγώ δεν ξέρω, έχω απτέ έτσι χειροπιαστέ πληροφορίε. Εσύ είχατε τον Ολυμπιακό. Ναι, τι κάναμε τον Ολυμπιακό. Πότε 1-2 και χάσετε 4-2 εκεί. Πότε έγινε αυτό, ρε γόρι μου. Ποια χρονιά. Με τον Άγγελο να γινόταν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Άγγελος. Ο Άγγελος, τόσο μυαλό από την επανομή είναι ο Άγγελος. Εσύ, φίλος σου, δεν ξέρω. Με μυαλό εσύ πίνει τσιπουράκια. Εγώ δεν έχω πιει τσιπουράκια. Πάει λέει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, 50.000 ευρώ πριν σε κάθε παίκτη. Το ανακοινώνει ο Βρίζας στους παίκτες και λέει ο Αναστασιάδης, παίρνει τηλέφωνο τον Σαββίδη, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα λέει, που δίνεις πριν κτλ.
Τι από το 12, είναι η πρώτη χρονιά του Σαββίδη. Από το 15. Τι κάνεις λέει και δίνεις πριν και τα λοιπά. Το μαθαίνει ο Ράτσχη. Άσο Ντόρτι το 4-2. Ναι, 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 το μαθαίνουν ναι, οι παίκτες. Φέρε καράβλα και το λέει τον Αναστασιάδη. Ναι. Μας κόβεις το ψωμί εσύ. Ναι. Φάει 4-2 εκεί πέρα. Πάει το 4-2. Άντε, άμεσο διάλογο. Τρύπημα δηλαδή μου λες. Συχτρύπησαν. Τρύπημα μου λες. Τρύπησαν. Τρύπημα. Εκείνο το 4-2. Μετά τα δάχτυλα που δείχνει ο Κλάους. Αυτό λες. Ναι. Το τρύπημα. Μάλιστα. Συχτρύπησαν λέει. Λοιπόν. Ρώταγε τον Λουτσέσκου πώς έγινε το τρύπημα. Στην Ξάνθη ήταν προπονητής. Ήτανε το 15 ήταν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Με το Ράτσι που περνούσε εκεί και τον Τζαβέλα. Αλλά. Λοιπόν, τελείωνε τώρα. Ας γίνανε αυτά. Πάμε γίνανε, ναι, δε, ναι, δεν έχουν και νόημα. Τα φρέσκα δε, κουλούρια θέλω. Δεν τα λέτε αυτά. Ναι. Ναι. Ένα, γι' αυτό έχουμε σένα να τα λες αγόρι μου. Είπες την ιστορία τι έγινε με το τρύπημα. Είναι όλος ωφελός. Έδωσε ο άνθρωπος. Πριν. Πριν. Και λέει ότι ο Ξάντσο το πριν. Ούτε εγώ θέλω πριν. Ναι. Λέει εσύ. Εσύ εγώ πάρ' το πριν τώρα. Λεφτά, ναι. Τα πάω ξεδιλίκια. Έλατε πάρ' το πενιντάρικο. Τις βλαχές της επανομήθηκε. Το θυμήθηκε τώρα αυτό, το θυμήθηκε τώρα. Το θυμήθηκα τώρα, το θυμήθηκα. Σου ήρθε στο μυαλό ο Ράτς, έτσι. Το θυμήθηκα, ναι. Πάρ' τον Ντόρτι Πάουκ. Εκείνο ήταν πολύ κομβικό μπακ. Μην πάρει κανένα τέτοιο μπακ. Όχι, δεν παίρνουμε τέτοιο. Μην αγχώνεσαι. Περνάνε από εκεί. Και τώρα τα πριν τα παίρνουν. Μια χαρά. Πριν ο πρόεδρος, πριν. Ναι, ναι. Ποιο τρελό δεν θέλει τα πριν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά. Ναι. Γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια. Ναι, θέλω ναι, να πάμε ναι, λίγο και στον Νουάρντα, να πάμε λίγο στους διεθνείς, να πάμε λίγο στις ατάκες του Γκαγκάτσι, την απάντηση του Δημάτου για συμμαχίες. Ποιος είναι ο Δημάτος, της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ. Ναι, έχουμε αρκετά θεματάκια. Έκλαιγε ο Γκαγκάτσι πάλι, έκλαιγε. Όχι, δεν έκλαιγε, μίλησε για συμμαχία. Θα τα δούμε όμως μετά αυτά, όπως θα μιλήσουμε για τις μεταγραφές του Άρη. Ποιου πήγαν να δουν στο Λονδίνο. Ο Άρης στο Μανσαριφάρ πήγαν. Δεν πήγαν να δουν Μανσαριφάρ. Είναι ένα Βενεζουελάνο. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Δεν με λένε. Ο Μανσαριφάρ είναι εύκολη περίπτωση. Εύκολη είναι. Τι δύσκολο αφού έχουν παρεδώσει με τον Ολυμπιακό που μεταγραφέ δεν κλείνουν δεξιά-αριστερά. Κάπου Λονδίνο να τον κλείσουν. Κάποτε είχε με σένα Ολυμπιακό, τώρα έχει με του άλλου. Εντάξει να κάνουμε. Έτσι βέβαια. Λοιπόν. Πάντω πήρε ένα μπάκο Άρη. Το Σούτγκεν, θα τα πούμε, δεν είναι τη στιγμή. Και 31. Όλες οι γκόμενες γράφουν. Θα έχουν, θα είναι. Να ήρθε και Βίκινγκ, Βίκινγκ. Έβλεπε σειρά Βάγκινγκ. Την έβλεπε. Δεν μ' αρέσουν. Άμα την έβλεπε, θα γούστα. Λοιπόν, ανακύκλωσε λοιπόν, φίλε μου, μα ακού την παλιά συσκευή και πάρε δωροπιταγή αξία 100 ευρώ από τη Wind. Τα καταστήματα Wind γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με δωροεπιταγές μέχρι και το Σάββατο 8 του Ιούνιου. Ανακύκλωσε την παλιά, ακόμη και μη λειτουργική συσκευή σου σε ένα κατάστημα Wind και πάρε δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ και άνω για αγορά νέα συσκευή αξίας 200 ευρώ και άνω, φίλες και φίλοι. Καταπληκτική προσφορά από Wind, η καταπληκτική Σμαράγδα Μπασάκου. Αμέσως τώρα, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τα του ΠΑΟΚ και να πάμε να δούμε τον πολεμιστή του Βίγκινγκ και όχι μόνο ποιους πήγαν να δουν στο Λονδίνο, τι γίνεται με Γεύτοβιτς, θα επιστρέψουμε με το φως του τούνελ στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον Ηρακλή, όλη την δισογραφία από την Ευρώπη, όλα αυτά μετά το δελτίο και το... Σήμερα θα σας πούμε και ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη την νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη την νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και εκτός της συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν volton.gr ή καλέστε στο 11300. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, φορμαρισμένος, cool και Εμίλιο Γαβριλίδη έχουμε στα πλήκτρα. Λέει με τα Γιάννενα λέει μας τρύπησαν, έχω μηνυματάκια γιατί ξεκίνησες, άνοιξε ένα σκόεση τώρα. Στα Γιάννενα τρυπηθήκατε τότε με...
χάσετε 4-0 στο κύπελο. Ναι. Εκεί. Α, εκεί, εκεί. Λες, τα Γιάννα λέει, μας τρύπησαν που ακολούθησα, λέει, μετά εκείνο το μάτς. Στο Αγρίνιο, λέει, που φάγαμε γκολ με την Σιντούμπα, λέει, στο 90 που ακολούθησε και αυτό, γιατί είχαμε 2-3. Ρε, γιατί ξάδισε, μιλάω. Άιντε. Τελειώνεται. Ναι, γιατί λέει ο φίλος, πρόσεξε. Ναι. Μετά εκείνο το παιχνίδι, ναι, που έκανε και άλλες γέλες. Ε, μετά τελείωσε. Η ομάδα, ναι, τελείωσε. Μετά, α, πήρε κάτω βόλτα. Μετά σας τρύπησε ο Ολυμπιακός και τελειώσατε. Ωραία. Άιτε. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, πανηγυρίζουν, λέει, στο Ολυμπιακό με αυτή την. Αυτή για να αντιμετωπίσει ο Σαββίδης και τέτοια δηλαδή στην ομάδα του. Ναι, μέχρι που τάλισε αυτά τα θέματα, γιατί αλλιώς δεν μπαίνει πρωτάθλημα. Πρέπει να λύσει και τέτοια θέματα. Έχει και τέτοια θέματα. Λοιπόν, πανηγυρίζουν, λέει, στο Ολυμπιακό, λέει, που απέκτησαν τον τέταρτο τερματοφύλακά μας. Λέει, φαντάσου, λέει, πόσο μεγαλώσαμε. Ο φίλος μας ο Καραφλομπίλ στέλνει ένα μήνυμα από το Μόναχο και λέει, μετά την αλλαγή του κανονισμού διαιτησίας που βαφτίζει όλα τα χέρια απέναντι, αυτή η νομοθεσία θα ισχύει από 20 Ιουνίου. Έτσι αυτό που λέγαμε. Επίσημα από 20 Ιουνίου. Έπρεπε να γίνει αυτό, ναι, γιατί μας είχαν ταράξει. Στο το έγραφε η UEFA στην ανακοίνωσή του. Φτάνει, να γίνει, ναι, καλύτερο το ποδόσφαιρο επιθετικά. Ας έχουμε και περισσότερα γκολ. Να έχει περισσότερα πέναλτι, να έχουμε περισσότερους πεναλτίστες και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε τα θέματα του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε μεταγραφές και στον Άρη και στα σκαριά κιόλα κάποιες. ΠΑΟΚ παρακαλά να πάει καλά ο Άρντα. Υπάρχουν παίχτες που πρέπει να αποδεσμευτούν. Θα τον πουλήσει, θέλει για να πάει στο κόπα Αιγύπτιος. Άμπρα, έχουν κόπα Αφρικα τώρα. Ναι. Κάνουν τον Σταυρό, λαμπάδα σε ένα για Βαρβάρα. Ο Άρντα κάνει κανένα δυο καλά μάτς. Να σε πουλήσουμε, γιατί δεν σε κρατάμε στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι ένα θεματάκι όπως και με κάποιους άλλους δανεικούς. Βλέπε Χαρίση, βλέπε να δούμε πώς θα τσουλήσει το όλο θέμα. Τι Χαρίση, το Χαρίση για τον ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει αρκετά ψηλά και πλέον κάποιοι παίχτες δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Έχει δανεικούς, δεν έχετε εκεί σε ομάδες εκεί γύρω-γύρω. Κάνα Γρήνο, καμιά Ξάνθη να τους δώσετε. Μπα όχι, με Αγρίνιο, με Ξάνθη, Γιάννενα πλέον δεν αποκλείεται, είναι πιο φιλαράκια με τους κάτω. Με τους κάτω. Είναι πιο πολύ φίλοι. Την Κρήτη, τη χάσετε την Κρήτη. Είναι φίλοι με τους κάτω, τι να κάνω. Τα αδέρφια σας η Κρητική. Δεν, ναι, είναι φιλαράκια με τους κάτω. Είπαμε, έχουμε καλές σχέσεις, κακές, έτσι είναι τα πρωταλήματα, έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή. Με κάποιους είναι φίλος, με κάποιους δεν είσαι. Έτσι δεν είναι. Ξάνθη είστε φίλοι. Πλέον μπορεί να είμαστε φιλαράκια. Φιλαρά, καλές, γιατί παλιά δεν ήμασταν. Παλιά. Και αυτή ήταν, είχε φιλίες αναπτύξει αλλού. Αλλού, ναι. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, ρε φίλε. Ο καθένας έχει καλές και κακές. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μάικ του Γκαγκάτσι περί συμμαχίας Ολυμπιακού ΑΕΚ που θέλουν να πλήξουν πλέον τον πρώτο ΠΑΟΚ. Καλά κάνουν. Και είχε απάντηση ο Δημάτος για να ξέρουμε και τι γίνεται. Και λέει, αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτή ήταν έτσι μια συζήτηση. Για να κλάψει ο Γκαγκάτσι, να πουλήσει ο Παδηλίκη. Εντάξει, καλά. Χθες στη συνέντευξη, συνάξου με τον κυκού κεφαλαίου, οι μικροεπενδυτές αποθέωσαν Κοντζάρεβα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Διότι προνόησε το ταγάρι του Χατσερίδη. Ταγάρι έγινε τώρα. Δεν ήταν. Την αρχή δεν είχαμε ενστάσει όλοι. Ο να τον δούμε κανένα τρίμηνο, ταγάρι έγινε τώρα. Ενστάσει είχαμε όλοι. Εύκολα το λες το ταγάρι. Ναι, ενστάσει είχαμε όλοι. Όχι, εγώ πριν τρεις μήνες, πριν... Τη λέξη ταγάρι δεν την έλεγε πριν τρεις μήνες. Οκ, okay, μπορεί να μην την έλεγα. Την έλεγα εγώ. Ναι. Πριν τον αποκτήσουμε, εγώ είχα ενστάσει. Και υπάρχουν και γραπτά μου. Ναι. Έτσι, λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάρθει αυτό ο παίκτη. Προφορικά σου έχει. Προφορικά. Γραπτά μένουν, γιατί τα προφορικά είναι στον αέρα. Προφορικά δεν βλέπω. Τα γραπτά τα διαβάζουν 50 άτομα. Α, θε αέρα. Λοιπόν, που έβαλε αυτή τη ρήτρα. Αν δεν κάνει 70% δεν σε πληρώνουμε για τα επόμενα χρόνια. Πάλι καλά βρέθηκε μια γυναίκα και έξυπνη, μπαλαδόφατσα, ναι, η Κοντζάρεβα. Λοιπόν, μάλλον, ναι. Να περιμένουμε τα γραφές οι φίλοι του ΠΑΟΚ και κλείνουμε μετά του ΠΑΟΚ ακόμα και σήμερα. Δεν μα είπε τίποτα με σπουδαίο. Πώς σε είπα, τι άλλο θες. Ένα χάφερ κάτι με είπε. Ναι. Ένα μπακ αριστερό γιατί το Γιαννούλη έξω μου έλεγε ότι δεν κάνει ο Γιαννούλη. Όχι, δεν σου είπα εγώ δεν κάνει ο Γιαννούλη. Σου είπα δεν έχω αλλαγή του Γιαννούλη. Δεν θα λε ότι θε. Κάτσε με τον Βαραγιάννη τώρα. Ναι, με τον Βαραγιάννη σου λέω δεν έχω άλλο παίχτη στα μπακ. Έχω μόνο τον Γιαννούλη. Με ένα δεν θα βγάλω τη χρονιά. Γιατί ο Βιερίνη θα έρθει Δεκέμβριο. Ναι. Να μου κλείσει το μάτι. Έχω κλείσει το μάτι, μπαγάσα είσαι ρε, εσύ. Τώρα στο διάλειμμα δεν είναι. Ναι, σου είπα, με ένα μπάκλε δεν γίνει να βγάλω τη σεζόν, πρέπει να πάρω ακόμα ένα. Φυσικά. Άλλονα. Φυσικά. Ο Βιερίνια θα έρθει καλό Γενάρη, έτσι, κανονικός Βιερίνια, καλό Γενάρη. Θα έρθει, εντάξει, όποτε έρθει τέλος πάντων. Τι μπαγάσα είσαι, τα μπερδεύει, τα μπουρδουκλώνει. Δηλαδή τώρα στο λαό του πάω, λέμε, θα έρθει ένα εργάτη. Ποιο είναι ο εργάτη. Αυτό εκεί από τη Ρωσία. Ο Ισμαέλ. Άμα κάνει στο Google γράψει Ισμαέλ, το πρώτο όνομα που σου βγάζει είναι αυτό. Ο Ισμαέλ Σίλβα. Βράσε με τώρα. Τι εργάτη. Θα πάρει και ένα αριστερό μπακ. Αυτέ είναι μεταγραφέ του. Όχι, θα πάρει κι άλλο χαφ. Χαφ θα πάρει. Κι άλλο εργάτη. Κι άλλο εξτρέμ. Θα πάρει και εξτρέμ. Εξτρέμ. Φυσικά. Ποιον. Δεν ξέρουμε να πει θα πάρει. Και εκτό του Λάμπρου κι άλλον. Α, θα πάρει κι άλλον. Τι έτσι, θα μείνω πάω. Και σου λέω είναι οι μέρε που θα έχουμε ανά μία μέρα σχεδόν και μία ανακοίνωση. Τελείω. Να περιμένει ο κόσμο του πάω. Το Ζήφκοβιτ έμαθα χθε ότι δεν τον πάρετε. Δεν τον παίρνουμε τελικά. Δεν, δεν έχουμε καλέ σχέσει τελικά. Όχι, δεν το παίρνει το Ζήφκοβιτ. Και με ποιου θα μείνω. Θα πάρετε άλλο τερματοφύλακα. Άλλο. Άλλο μάνατζερ. Έτσι με είπαν. Έτσι είπανε. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται. Δεν θα πάρετε το Ζήφκοβιτ. Δεν θα πάρουμε το Ζήφκοβιτ. Ναι. Δηλαδή τόσε φασαρίε, τρει μήνε εδώ μπαμπού σου του για να πούμε ότι δεν θα πάρουμε το Ζήφκοβιτ. Τι έμαθα χθε το βράδυ, εγώ δεν θα πάρετε το Ζήφκοβιτ. Πού το έμαθε αυτό, έδωσε το χρεοπόλητο, το φίλο στο μπουχαλί.
Λοιπόν. Άμα δει το Ζήφκο, τι γράψε μου. Ναι, ξέρω, εγώ δεν αντιλέγω. Δεν τι πηγέ σου, δεν τι αμφισβητώ. Θα έρθει ο Πιτσυρικά από την. Τη δεύτερη ομάδα, ο Μελίσσα. Ο Μελίσσα. Και να πάρει κι άλλον έναν, απαλού όμω. Απαλού. Έχει άλλο ταλαβέρι ο μάνατζερ εδώ με του δικού. Ναι, αυτό το πράγμα με του μανατζαρέου θα πρέπει να το προσέχουν. Τώρα θα πρέπει να την είδηση. Ποιον έχει, ναι, πολύ καλά κάνει και την συνείδηση. Ποιο μάνατζερ έχουν, γιατί ο φίλο μα που έφυγε, ο Σιαμπάνη, είχε μάνατζερ τον Τζότζεβι. Ήταν να τον πάει στο Ολυμπιακό εδώ και καιρό. Του ζάλει τα αυτιά του παιδιού. Θα πα κάτω, θα τον πήγε κάτω στο Ολυμπιακό. Πιο πανέκο και να έχουμε να λέγαμε. Άρα πρέπει να ξέρει ο ΠΑΟΚ οι παίχτες στο ξεκίνημά του τουλάχιστον, πιτσιρικάδες, ποιο μάνατζερ θα φέρεις. Άμα φέρεις κανένα του Ολυμπιακού, δεν σε θέλω κιόλας. Τι σε κάνω. Δεν είναι καλός δηλαδή ο Τζότζεβιτς, τον πήγε στον Ολυμπιακό. Πολύ καλός είναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να συνεργάζεται με μάνατζερ τον Τζότζεβιτς. Δεν πρέπει να συνεργάζεται με κάποιου μάνατζαρέ που ξέρουν ποιο είναι ο σκοπός. Δεν είναι το μεροκάμα το. Θα συνεργάζεσαι. Πάνω απ' όλα το χρήμα είναι. Λοιπόν, που πάνε στα θέματα τώρα. Καλημέρα στο κορυφαίο λεδίδυμο του Βορρά. Σας ακούω με τον Άλκη τον Φούρναρη. Γεια σου, ρε Άλκη Φούρναρη. Ωραίο ο Άλκη. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Θα περιμένει ο κόσμο, είπαμε μεταγραφέ ίσω και σήμερα. Δεν του βλέπω ενθουσιασμένο. Θα πάρει μπακ, θα πάρει εργάτη. Να σου πω κάτι. Δεν έχει θέμα ενθουσιασμού στον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι για να πάτε στο Champions League με αυτό. Θες να σου πω πώς νιώθω ο ΠΑΟΚΣ. Σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Άλλο λέω εγώ. Ξέρει ότι έχει Ιβάν, θα πάρει παιχταράδες, γίνεται δουλειά. Δεν θα είμαστε ποτέ. Η συμπεριφορά του Ιβάν Σαββίδη στο κομμάτι μεταγραφών είναι καθαρά του πρωταθλήματος μεταγραφές. Δεν τον νοιάζει για το Champions League. Λες δηλαδή ρίχνει βάρος. Άμα ο Χοντρός έφερε κανένα δύο παιχταράδες. Δεν θα φέρνει Μπέρκτορ, δεν είναι καλός ο Μπέρκτορ. Ναι, βέβαια. Θα κοινιώσουν και εσύ πιο αυτά. Άρα το Champions League. Δεν είναι στο μυαλό σας. Περίμενε να δεις και τους άλλους, βρε. Ναι. Περίμενε, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλον χαφ. Εντάξει. Θα πάρει και μπακ. Θα πάρει και έξω. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλος. Θα πάει στον ΟΑΕΔ. Παίξω να πάρει. Φαγώθηκες. Λοιπόν. Πάει στον ΟΑΕΔ. Από τον ΟΑΕΔ θα πάρει χαφ. Δεν ξέρω που θα πάρω. Πάντως με αυτούς που κορόδευε στα χαφ, με αυτούς έκανα ντάμπλα ήττητος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άνα, γεια σου με Σαχόφ, με Κανίας, με αυτούς. Τώρα δηλαδή που παίρνω καλύτερο από αυτό. Κάτσε να σου πω. Αυτό έτσι πως τον κόβεις. Είναι ή δεν είναι καλύτερος του Κανίας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω είναι καλύτερος. Εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή ανεβάζω το επίπεδο. Λοιπόν, κλείνω μετά του ΠΑΟΚ. Θα σχολιάσω μετά. Φτάνει ρε, μας έπρεξες με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Λονδίνο, Διαμαντόπουλος Καρυπίδης εκεί, του φοβερό ντουέτο. Θα πάνε για τον Ασαριφάν. Ναι, αλλά δεν πήγαν για τον Ασαριφάν. Έτσι γράφει εδώ. Πήγανε για, έναν 22χρονο Βενεζουελάνο Ανταλμπέρτο Πανιαράντα. Ανήκει στη Γουότφορντ. Τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται δεξιά και αριστερά δανεικός. Είναι ένα στόπερ αυτό. Ένα πιτσιρίκο ανερχόμενο, τον έχουν κεντράρει, τον έχουν σταμπάρει. Φαίνεται ότι γίνεται δουλίτσα στον Άρη. Βενεζουελό στόπερ. Βενεζουελάνο. Βενεζουελάνο. Ωραίες γυναίκες στη Βενεζουέλα. Τι χρώμα έχουν. Με λαμψούλες. Θες που μου αρέσουν. Δεν τι θες εσύ, Πάνε, φάει μαυρίλα εσύ στη Βενεζουέλα. Τι μαύρη, με λαμψούλες, στο σοκολατή. Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Μαυρισμένο, έτοιμο. Δεν χρειάζεται να πα στον ήλιο. Κούκλε. Δεν σ' αρέσουν οι Βενεζουελάνες. Τι εδώ σου κάνει κανένα χορό, καμία Βενεζουελάνα. Δεν σε συγκινούν. Ό,τι μαυρίλα που θα δει εκεί. Λοιπόν, ο Άρης, είπαμε για τον αυτό του Βενεζουελάνου είναι εκεί. Πάει και για τον Ασαριφάρ, ο οποίο ούτε άλλο ήταν στο κάδρο. Ούτε άλλο ήταν στο κάδρο, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Πώς θα την βγάλουμε τη δουλειά, 500 χιλιάρικα θέλει. Μισό το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Τι είναι Ολυμπιακός, μπαμπάς να με πληρώνει, μπαμπάς θα με δώσει λίγο χαρτζηλίκι να βγάλει. Ό,τι ήταν Ολυμπιακός με τον Κόκαλη. Με εμάς. Με εσάς. Ναι. Μπορεί να είναι τώρα με τον Κόκαλη. Έχουν φιλικές σχέσεις λες δηλαδή. Τότε δεν λαλούσατε ότι είστε ουρά. Φιλικές. Ναι, φιλικές σχέσεις. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε εδώ ο Ολυμπιακός. Πάπα αέρα πατέρα περνούσε. Με 10 παίκτες στο 20 λεπτό. Εσύ 2-0 στο 30. Αλλά. Σα έφτιαγε η διαιτησία μετά τα παραμύθια. Ναι. Πολυτά από πίσω όλοι. Σήμερα βγάζει πολύ παρελθόν το λογία. Έτσι πολλά βγάζει. Σας τα θυμίζω γιατί θα να θυμάστε να πούμε. Είπαμε ζωή κάνει κύκλους φίλε. Έτσι και ο Άριστο. Έτσι και ο Άρης. Ουρά. Μάλιστα. Ο Άρης ο οποίος πάντως δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Βέλιου. Έτσι. Παραμένει στη μεταγραφική λίστα. Είναι αρκετά ψηλά. Λεφτά δεν ξέρω αν μπορεί να το καλύψει το οικονομικό το πακέτο. Πόσο θέλει ο Βέλιος δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχω τα νούμερα. Θέλει ο Βέλιος δεν δηλαδή, στον Άρη να πούμε. Καλός είναι ο Βέλιος πάντως. Πόσα θέλει, ναι. Πώς. Δεν θα θέλει. Τώρα έχει σε βόλιο το παιδί. Δεν είχε κοντά στο μισό χαρτί και αυτός εκεί που ήταν. Δεν μένει εκεί που ήταν. Γιατί δεν παίζει στην Νότιχαμ. Άρα θα μείνει. Ήταν Νότιχαμ, δεν ήταν Νότιχαμ. 500 έπαιρνε. Τουλάχιστον εκεί τα συμβόλαια έχουν ξεφύγει. Δεν έπαιζε στην Νότιχαμ. Θα πάρει 200 εδώ και να παίζει. Λες, εσύ θα το έκανες. Δεν έπαιζε. Ναι, ρε παιδί μου, σε ρωτάω. Δηλαδή θα έβαζες σε μια ηλικία βέβαια αρκετά καλή για μπαλίτσα. Πάνω απ' όλα τα λεφτά ή να παίξω και μετά θα τα ξαναπάω. Πού να παίξει αφού δεν παίζει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει. Αδικεί το Βέλιος. Έχει το πακέτο να παίξει. Ρε να σε πάρει ευχή. Από τότε που είχε μπλέξει με εκείνη την ξανθιά που του ρούφηξε το παιδί. Άντε πάλι φαγώθηκε με μια. Τι να κάνει, να μην πάει δηλαδή με καμιά ξανθιά. Νέο παιδί είναι. Ρε αγόρι μου, άλλο λέω εγώ. Του ρούφηξε το προστάτη. Καλά τον έκανε, έτσι πρέπει να το κάνει. Πάει, υγεία είναι αυτό. Ας παίξει τώρα με 200 χιλιάρικα χωρίς προστάτη. Χωρίς προστάτη. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Μάλιστα. Το βάλω καινούριο προστάτη. Οφείστα είμαι, τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Προστάτες να βγάζω. Πόλης Μαυρόπουλος, φιλαράκι μου. Ναι.
Φιλαράκι μου αγαπητού, έχουμε κάνει τρελές βόλτες. Ναι. Ρε το σγουρομάλι, λέει, πρέπει να το βγάλουμε, λέει, καμιά βόλτα το βράδυ. Ναι. πρέπει να το βγάλουμε καμιά, κάτσε λίγο γιατί έκανε. Πού να πάω, ρε Μαυρόπουλε. Να το πιο... τρελάνουμε για να το φέρουμε σιγά, στα νήσια τώρα. Σιγά, σιγά. Με τα νοθευμένα ουίσκι που πίνετε εκεί πέρα. Με Μαυρόπουλο, φίλε, θα ανοίγουν οι πόρτες έτσι, δεν έχεις βγει με Μαυρόπουλο. Πού να πας το βράδυ. Πόλης, φίλε, είναι... μετράει. Ναι, μετράει. Μετράει ο πόλης. Ναι, ναι, ναι. Πού θα σε πάει, ρε ο πόλης. Όπου γουστάρεις. Που έχει μπουζούκια εδώ. Έχει, δεν έχει μπουζουκάκια. Ποιον έχει. Έχει σχήματα, δουλεύουν. Πού σου κούπλεον. Πού δεν δουλεύουν. Ναι, πότε θα βγει. Ούτε η Αιγύπτιο δεν δροπό το μάτι. Άσερε, λοιπόν. Άσερε, ήρθε... μαύρο που λέει τώρα. Η νύχτα ήταν κάποτε τώρα. Ναι, και τώρα άσερε. Μια χαρά είναι. Με τον μπουζούκο μαζί εκεί πέρα δίδυμο ήσασταν. Ωραίο ο πόλη. Πέρατε εκεί τα μαγαζιά. Διαφήμιση 200 μαγαζιά. Μια χαρά. Τώρα σε κάνα καφενείο απέξει καμιά κιθάρα ο Άλεξ. Πού να πάτε τώρα μέσα στην πείνα τη μαύρη να πούμε. Λοιπόν. Καλημέρα στον πόλη του φιλαράκι μας, ένα φανατικός ακροατής. Δημοσιοσχετίστας. Υπέροχος τύπος είναι. Ναι. Σου λέω εντάξει, έχω κάνει εξόδους, το παιδί το γνωρίζουμε καλά. Ναι. Είναι ωραίος. Λοιπόν, αποθέωση για τον Βίκινγκ. Ντάνιελ Σούντγκρεν έσκασε μύτη, δεν ξέρω φίλε, αλλά. Μπήκα στο Facebook ένα τέταρτο. Ναι. Κάτι οι κοπέλες που παντή του Άρη. Όχι, με φουστανάκια. Θα πάω, θα κάνω διαρκεία. Βίκινγκ, μη κούκλο είναι αυτό. Είναι παιδαρά, είναι. Εντάξει, καλό είναι, είναι να υπάρχουν. Μορφόπεδο, εντάξει, καλό είναι στις ομάδες να υπάρχουν και τέτοιους, πιο όμορφοι άντρες. Ναι. Είναι σαν το Σιώπη όλοι. Γιατί ρε Σιώπη, τι έγινε ψυχούλα πάλι το Σιώπη. Πάλι το Σιώπη πριν το φόραξε να κλείσει το φως δεν έφτανε. Τώρα θα το ξεφωνήσει είναι και ασχημάδρα. Τι κούκλο. Εντάξει, καλά δεν το είναι το προσόν του η ομορφιά του, αλλά είναι ωραίο. Ο Άρη ωραίο παίκτη έχει όμορφο. Πώ δεν έχει. Ποιον έχει. Γιατί ο Ρόζ μια χαρά δεν είναι. Άσε μέρα. Δεν σ' αρέσουν με λαμψή, ξέχασα. Παρακάτω, ποιο άλλο είναι. Άλλο ο εμφανίσμο στον Άρη. Ποιον έχει. Ο Γιουνέ, μια χαρά δεν είναι. Τι ποιος, έχει. Ο Γιουνέ, έφυγε. Γιουνέ κατάθλιψη. Ναι, έφυγε ο Γιουνέ. Ναι, ο Ματέο Γκαρσία, μια χαρά παιδάκι. Με λαμψή. Παιδάκι. Παιδάκι, ναι. Παιδάκι. Α, και γεια σα, Ματέο Γκαρσία. Για τώρα ποιοι μήνανε, με λε. Ένα, ήρθε Σούντγκρεν. Ότι κοινή είναι ωραίο άντρα. Γιατί μια χαρά. Επειδή είναι λαμψούλη. Ξέρει, κάποιοι αυτό το μελαμψό το πληρώνουν. Πάνε κάνουν αυτά πώ τα λένε. Τα που μαυρίζουν κάτω από τα κολάριουμ, λέω. Σολάριουμ, ρε. Καρκίνο του δέρματο. Είμαι σίγουρος θα έβρισε. Λοιπόν, ήρθε ο Σούντγκρεν. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ωραίος, αλλά αυτός φαίνεται ότι πρέπει να είναι και ωραίος και στο χορτάρι όμως. Έτσι. Εκεί είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και στην ΑΕΚ κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Κλείνει την τρύπα εκεί ο Άρης. Είναι καλό. Αγριόφατσα, είναι ομορφόπεδο. Τι μπόι έχει. Πρέπει να είναι 84. Τον Στόπερ τρίτο παίζει. Τον Στράζαλ τον περνάει μισό κεφάλι που είναι κοντά σου. Αυτό είναι καλό γιατί πηδάει και στις κεφαλιές. Παντού πηδάει αυτός. Εντάξει. Μια χαρά ο Σούντγκρεν. Θα έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα δει ήλιο, θα δει ιστορίες, μια χαρά θα ανοίξει και όρεξή του κιόλας. Ωραίος. Λοιπόν, Γεύτοβιτς. Ναι. Δέχεται ο Άρης να τον πάρει και με δανεισμό, ρε παιδί. Ξέρω, ναι. Γιατί ο Ερυθρός Αστέρας σου λέει μόνο δανεικό τον δίνει. Τι παίζει να πούμε. Ακραίος, ψηλός. 1,85 ακραίος επιθετικός. Μάλιστα. Θα έχεις τον Ζιζάνιο, τον άλλο, τον Ντουάρτε, θα έχεις και αυτό τον ψηλό. Ωραίος σχεδιασμός, αμήτι άλλο. Δεν ξέρω θα κάνουν οι παίχτες. Ναι. Αυτό σου λέγανε νωρίτερα για τον ναι, Πάο. Ναι, ναι, ναι. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχει 3 ανανάκια και φαίνει ακόμα ένα. Αυτό αλλά λέω. Εκεί φέρνουν το Μητσοτάκι Σεντερφόρντ. Ναι, δεν ξέρω. Ποιο Μητσοτάκι. Τον Κυριάκο. Α, έχουν πάρει. Το ναι. Κομματικά το πα. Ναι, κομματικά εντάξει, το πα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης ο οποίος πήρε και Ράντο έτσι για τους θερματοφύλακες. Έχουμε αλλαγές, λέει, στο τεχνικό τίμημα. Ο Ράντος. Ναι. Τον Πάσαρο ο Ολυμπιακός. Γιατί ρε, εσύ ήταν τον Πάσαρο, δεν μπορεί. Εγώ τον Πάσαρο. Τον Πάσαρο το Ράντο. Δηλαδή 500 θερματοφύλακες περάσαν από το Ράντο. Το ναι. Ράντο πήγε να βράδυ. Αυτόν ήθελε ο Σάρα. Φυσικά το Ράντο. Το Ράντο ωραίο τέρμα ήταν. Πολύ καλό ο Ράντο. Ο Αλέκος ο Ράντο. Ο Κατερίνη από εδώ. Δικό μα, ναι, Κατερίνη. Εγώ λέω ότι τον ήξερε ο Διαμαντόπουλος είναι και αυτό δικό μα. Τον Πάσαρο χοντρό εκεί τώρα πάρει μεροκάματο τώρα, εντάξει. Ναι, κάνει ένα-δύο τα χεράκια τώρα τερματοφύλακες. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως νέος προπονητής, είπαμε ο Αλέκος Οράντος, εκεί γυμναστής. Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, εντάξει, να κάνουμε. Είπαμε, έχουν καλές σχέσεις, ρε παιδί, δεν είναι κακό αυτό. Και εσύ είχες καλές. Και εγώ είχα, να ορίστε. Πήρες κύπελα δύο. Τα πήραν τα ελίκτα κύπελα. Γιατί τι, το ένα το πήρα με τον Άρη στην Τούμπα και το άλλο μέσα στη Φιλαδέλφια. Κάτω το πήρα πάλι, ρε Κωνσταντίνε, κάτω το πήρα. Άστο να μου έλεγε ότι το πήρα εδώ. Άστο εκείνο τη Φιλαδέλφια. Άστο εκείνο τη Φιλαδέλφια. Ναι, άστο εκείνο τη Φιλαδέλφια. Άστο εκείνο τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, αυτά είναι για τον Άρη, ο οποίο κινείται, είπαμε, με τα γραφικά. Καλά, πάει τα δωμάτια, τα φτιάξε, έβαψε τα. Το γήπεδο φτιάχνει, πλεοφορείο του ετοιμάζει. Ο Κάρι, ωραιότατο με το σήμα του Θεού του Πολέμου απ' έξω. LED φωτιστικά βάζει, νοικοκυρεύει την ομάδα. Τι λεωφορείο, με το Ζερμπίδι πήγαιναν. Ναι, λεωφορείο. Τώρα φτιάχνει καινούριο λεωφορείο, δεν το είδες. Το έκανε ανάρτηση ο Κάρι. Είναι και προληπτική. Τι προληπτική. Άμα είπα οξύ οδηγό του Πούλμαν, θα ζητάνε από το Ζερμπίδι άλλο Πούλμαν. Α, ναι! Αλλά... Το Ζερμπίδι μια μέρα ναι. Παοξή είναι οδηγό. Ναι. Φίλο μου οδηγό. Φίλο σου, δικό σου. Φίλο μου. Α, να δω την ιστορία εκ των έσοδων. Ναι. Ο Μανασίδη, να πούμε. Λέει, με είπανε, λέει, φύγε, λέει, θέλουμε, λέει, Αριανόπουλ μαζί. Τι ψωνίζει ο Ζορμπίδης, του στέλνει ένα πούλμαν 80 ετών, μέσα θα ασχολούμαι, λέει. Και καλά τους έκανε. Ναι. Πάντα, θέλετε και οδηγό πάω και θέλετε, Αριανό. Τι άλλο θέλετε να πούμε.
Πάντως το θέμα είναι ότι ο Άρης κινείται ζεστά με ναι. Γεφτοβιτς, με το στόπερ αυτό τον πιτσιρίκο το οποίο δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Ανταλμπέρτο Πανιαράντα. Πανιαράντα. Εντάξει, και μόνο που παίζει έστω και στην Αγγλία σε championship, σε μικρές κατηγορίες. Τι χρώμα είναι. Με λαμψούλης και αυτό. Τι θα με είναι. Με λαμψό στόπερ θα βάλει. Γιατί, εντάξει, εγώ δεν έχω βαρέλα, ρε φίλε. Βαρέλα δεν έχω που είναι ο κορυφαίος στόπερ στο πρωτάθλημα. Όχι μόνο. Ναι. Σε πούλησε και πάω ξυδηλίκη. Ναι, ναι, αλλά πλένει τα χέρια. Πλένει τα ρούχα στα χέρια. Είδε την ανάρτηση που έκανε. Λέει: μπορεί να παίρνουμε όσα λεφτά θέλουμε. Έβγαλε μια φωτογραφία που πλένει σιλεκάνει τα ρούχα του. Με περζίλ. Όπως πλένανε παλιά νοικοκυρές. Λέει: κάποιες συνήθειες όμως λέει: δεν τις ξεχνάμε. Τα χέρια. Την πλήσουμε. Καταγωγή δεν την ξεχνάμε. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είπε ο Βαρέλα. Εντάξει. Και σε κάνω ένα ερώτημα τώρα. Γιατί είχα μια κουβέντα χθες με ένα φίλο της Λίβερπουλ. Του λέω: ρε παιδιά, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Βαντάκ παιχταρά. Αλλά αυτό ο Ματίπ του λέω: ναι. Σε παρακαλώ. Ο Βαρέλα λέω: είναι καλύτερο από το Ματίπ. Ναι. Εσύ, άμα διάλεγε Βαρέλα, Ματίπ, ποιον θα έπαινε. Το Βαρέλα. Ναι. Και εγώ θα έπαινα το Βαρέλα. Χωρίς ίχνοπαθισμό, χωρίς ίχνο, θα έπαινα το Βαρέλα. Ή αγοράζει το Ματίπ για τρίτο στόπερ. Γελεαδόρο Ματίπ. Τον σώζει ο Βαντάκ. Του ναι. χρόνου η Λίβερπουλ, αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, πρέπει να πάρει καλύτερο στόπερ. Και αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες το κουμπαράκο σου. Ναι. Να μην αγχώνεται. Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Ποιο αγχώνεται. Ο Πάοκ λέει θα είναι ακόμα καλύτερο από πέρσι και, αυτό, και θα είναι άθλος για όποιον καταφέρει να τον κερδίσει. Oh. Πολύ δύσκολο το βλέπω πάντως. Ξέρω ότι θα ξενερώσει πάλι. Γίνε Πάοκ. Να πάρει καμιά χαρά, Κωνσταντίνε. Λέει καλημέρα, ταμπλούχε μου σε μένα. Άσο να λέει. Δεν ναι. έχω ανάγκη εγώ να γίνω ομάδα για να πάρω χαρά ή λύπη. Ναι. Έχω άλλα θέματα που μπορώ να χαρώ ή να λυπηθώ. Πες το Χαϊβάνι που στέλνει το μήνυμα. Εντάξει, αυτό έχει τη δικιά του χαρά που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, γιατί του θερεί αυτό το δικαίωμα. Όπως είπα, αυτό χαίρεται με τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνει. Άμα χαίρεσαι και λυπάσαι για τον ΠΑΟΚ περισσότερο από τα άλλα θέματα, είσαι χαζοχαρούμενο. Ναι. Εντάξει, αναλόγω πώ βάζει ο καθένα τι αξίε του. Κάποιο τον ΠΑΟΚ τον έχει πολύ ψηλά. Μπορεί να τον έχει και πάνω από την οικογένεια. Τότε χαζοχαρούμενο. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν. Μιας και μιλάμε για μεταγραφές, να πάμε στα τελευταία νέα που έχουμε από το Regency Casino. Πριν λίγο καιρό έγιναν μεταγραφές εκεί στην Ιταλική κουζίνα και φέραν να παίξει μπάλα στην κουζίνα του εστιατορίου Λατεράς. Να σας το κάνω πιο λιανά. Όλο τον Ιούνιο, όποιοι πάτε στο Λατεράς, θα βρείτε στο μπουφέ ιταλικές γεύσεις για να γλύβετε και τα δαχτυλάκια σας. Όστε είστε φαν λοιπόν της καλής πίτσας και των ζυμαρικών, τρέξτε για ματζάρε ανεπανάληπτο. Όλο τον Ιούνιο, παιδιά, λοιπόν, πηγαίνετε να φάτε στο Λατεράς νόσημα ιταλικά πιάτα. Θα μας θυμηθείτε. Εμείς θα πάμε σε απαραίτητο κομψό διαφημιστικό. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αντίστοφη μέτρηση έχουμε εκεί με την έλευση Καραντώνη και του Παπαδόπουλου. Με τις πιθανότητες να δούμε λίγο φως στο τούνελ στο μπασκετικό ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε με τα πρωτοσέλιδα των Αθηνών. Όλα αυτά μετά το break. Με τη Wit Vision, φίλες και φίλοι, έχετε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπετε το πρόγραμμα που θέλετε, όποτε εσείς θέλετε και από όποια συσκευή θέλετε. Απολαύστε το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς ακόμα και 7 μέρες από την αρχική του προβολή με το Catch Up. Κάνε πανεκκίνηση το ντέρμπι που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάνει στιγμή από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζει σε πολύ πολύ λίγο. Αυτός είναι ο νέος τρόπος, φίλες και φίλοι, να βλέπετε τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 12 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, τα κουμπαράκια είναι εδώ, Rap and Cool και ο Εμίλιος Γαβριλίδης, μεγάλη πουλενάρα. Ο Βαρέλα λέει πλένει πράσινο, με πράσινο σαπούνι γιατί είναι από το πράσινο ακροτήρι, που λέει τρέλα ο φίλος μας ο Άλεξ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ΠΑΟΚ με Άρη, να πάμε λίγο και στα του Γυραιού. Φοβάμαι ότι ο Βαρέλα φέτος δεν θα κάνει τόσο καλό πρωτάθλημα. Άντε πάλι, το μαχαρίς. Κάτσε γιατί ρε. Και ξέρεις τα δύο τελευταία μου... Πας με τη στατιστική που όσοι ανανεώνουν δύσκολα δεν παίζουν καλά μετά. Οι δύο τελευταίες μου προβλέψεις περί Λίβερπουλ και Ζέρβα. Αέρα τα πέρασες. Τα πέρασα αέρα. Αέρα, φτάνει όμως. Φτάνει. Μην φταίει. Μπαίνω στο νέα σεζόν. Δηλαδή, φορμαρισμένος. Ναι, νιώθω ναι, ρε, μια ευεξία να πούμε. Ναι, αλλά εγώ επειδή δεν σε γκρινιάζω για αυτά που κάνει ο Κωστής, εγώ λέω με Ζέρβα και με Λίβερπουλ έκλεψε εκκλησία. Δεν έκανε κάτι αμαρτία. Α, καλά, ναι. Εντάξει, ρε Κωνσταντινέ, δεν είναι. Έτσι. Ναι, αλλά τα πέρασα αέρα όμως, εύκολα. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, έρχεται τέλος εβδομάδας Παπαδόπουλος και ο Καραντώνης. Τι είναι ο Καραντώνης? Αυτός εδώ που ασχολούνται με τα θέματα του Ηρακλείου, αντιπρόεδρος, ο Στάθης, ο Καραντώνης. Αυτός ήταν που ήταν να πάρει
κάτι εισιτήρια διαρκείας για τα παιδάκια και δεν τα πήρε. Αυτός είναι. Με πιάνει αδιάβαστο. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι. Κάτι εισιτήρια διαρκείας για κάτι ορφανά. Νομίζω. Αλλά δεν τα πήρε. Ναι, εγώ αυτό το πάνε έλα το με έχει κουράσει. Δηλαδή, άμα ήμουν ο παδός ο Ηρακλής, θα πηδήσει. Ο Ηρακλής του χρόνου, τι κατηγορία θα πέσει. Δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Πουθενά δεν ξέρουμε τι που θα πέσει. Κανονικά που θα έπαιζε. Κανονικά θα έπαιζε Football League. Ένα τρίτη κατηγορία θα έπαιζε. Με τον Ανδρώνη πιο κάτω, πιο πάνω. Ένα πιο πάνω. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι, λες, ε. Ναι, αλλά ο Ηρακλής ψάχνει αφημί, συγκρατημένη και αυξανόμενη. Αυτό λέει, το ψάχνει ο Ηρακλής αφημί. Ναι. Λεφτά έχει να το αγοράσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Ψάχνει ένα Audi S3. Δεν το ψάχνει. Το ψάχνει. Μπήκα μέσα στην αντιπροσωπεία. Σ' άρεσε, ωραίο. Με είδα, σου λέω αυτό θα έχει λεφτά. Ναι. Λέω το S3 πόσο κάνει, λέει καμιά 57.000. Α, λέω μαζί. Έχω τα 7, τα 50 τα άλλα. Θα τα βρούμε στην πορεία. Άσε ρε απατεώνες τώρα. Παράγοντες. Έχει λεφτά. Ωραία. Αγόρασε αφημί. Και τελειώνει η ιστορία, ρε. Πάρε το σγουρί να πούμε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πάρε το σγουρί, το αφημί. Έχει λεφτά. Ναι. Ωραία. Καλοί άνθρωποι. Εγώ δεν του κακίζω. Σωστό. Αλλά αυτό είναι απατεωνίστικη συμπεριφορά. Ναι, και δεν το κακίζω. Δηλαδή, θέλω να πάρω αφημί. Ναι. Όπως εγώ μπήκα στην Audi και λέω πόσο κάνει το S3. Απατεώνα ήμουν. Ναι. Του κορόδεψε. Κορόιδευα τον πολιτή. Τον έκανε τζάμπα να σηκωθεί από την καρέκλα. Σηκώθηκε, ελάτε εδώ, καθίστε. Ελάτε, κούκλε, με, κύριε Ραπτόπουλε. Τι S3. Ότι εγώ πήγα με 7 χιλιάρικα και 57, ε. Μου να ξέρω ότι εγώ και ένα εκατομμύριο να είχα μάξει καλό, δεν θα έπαιρνε με τίποτα. Εννοείται. Να πάω να κλαίω εγώ. Αγαπητοί, να το χτυπήσει κανένα φτερό για να έχουμε κι άλλα, γιατί εσύ τα φτιάχνει κιόλα κατευθείαν. Άμα δει λίγο μια. Τώρα τα άφησα. Τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα το κάνω αυτό. Περιμένα με τρακάρικα ένα. Για να σε πληρώσει ασφαλιστική. Είσαι πολύ μπροστά. Άλλο level. Εντάξει, τι να λέμε. Θα σα ρίξω από μία κατά λάθος να γίνω ασφαλιστικό. Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Άμα δω κανένα βιαστικό από πίσω και. Πάμε, θα καρφωθεί. Θα πατήσω λίγο φρένο. Φρενάκι, φιλαράκι, φτιάξω με τον μπαμπρί, λίγο εδώ, λίγο το προφυλακτήρα. Όχι, και μεικτή ασφάλεια. Αλλά αυτά είναι. Πάμε από τα άλλα. Πατά όποιον θέλω. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλέκος Ράντος με έκανε με ένα Ολυμπιακό φιλαράκι, λέει ο Δήμος. Α, μάλιστα. Από Ολυμπιακό έφυγε πριν 1,5 χρόνο. Τον είχε φάει ο Λεμονής. Τελευταίος προπονητής Ολυμπιακού επί Ράντου ήταν με το Χάσι. Και έχει βελτιώσει πάρα πολλούς τερματοφύλακες όπως τον Νικοπολίδη, τον Ρομπέρτο, τον Μέγερ και τον Καπίνο. Να, έχουμε ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Mm-hmm. Έχει κάνει δουλίτσα ο Ράντος. Yeah. Όπως και να το κάνουμε. Και δεν ήταν τώρα στον Ολυμπιακό. Αυτές οι δουλειές προπονητής τερματοφύλακα είναι και λίγο απάτη, να έχεις υπόψη σου. Είναι. Μάλιστα. Προπονητής τερματοφυλάκων είναι λίγο απάτη. Είναι λίγο απάτη. Εγώ εντάξει, θα πάω στη σχολή προπονητών εδώ το Σάββατο. Με μετά θα πάω δράμα να μεταδώσουμε το παιχνίδι της Ελλάδος με την Ιταλία. Θα είναι ο Σκιαθίτης εκεί. Ο Σκιαθίτης. Ναι. Καλώς. Θέλω να δω λίγο μερικά. Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι παίρνουν δουλειά. Δεν κάνουν εδώ το τερματοφύλακα και δεν κάνουν δουλειά. Είναι μερικοί, ας πούμε, όπως ο Πλαβούκος, ο οποίος έσταζε μέλιο. Έσταζε μέλι ο Πασχαλάκης από τον. Εντάξει. Και μέγα ξεγραμμένο, λέει, βρέθηκε ένας Πλαβούκος. Και μαρτυρώ κι εγώ ότι όταν έκανα εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο επάνω, στην Κομωτινή, και ήταν αναπληρωματικός του Αθανασιάδη ο Πασχαλάκης. Του είχαμε βγάλει τότε με τον ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, τον Πλαβούκο, το κάνουμε συνέντευξη. Mm-hmm. Και μας είπε επί λέξη, δημόσια. Ναι. Άστε, λέει, τον Αθανασιάδη, λέει. Πασχαλάκη, κοιτάξτε. Και του λέω, κάτσε, ρε φίλε, λέω, μισό λεπτό. Πόσο χρόνο είναι ο Πασχαλάκης, του λέω, λέει 25. Δηλαδή να ήταν 20, να πω εντάξει, 25 χρονών λέει και είναι δεύτερος. Είναι πως βελτιώνες μετά τα 25, φίλε, άμα έχεις προοπτικές. Γι' αυτό σου λέω, είναι τόσο πίσω. Χρόνο. Είχε κιλά, λέει. Εντάξει, χάνει τα κιλά, βελτιώνει την έκρηξη, μαθαίνει 2-3 πράγματα, βελτιώνει άλλα 2 και γίνεσαι άλλο. Μου κάνει εντύπωση, ναι. Νίκο, για τα αριστερό μπάκα, δεν ξέρω, παιδιά. Απλά ξέρω ότι αυτήν την εβδομάδα θα ακουστούν επίσημα και άλλα καναδιό νόματα. Πάμε σε άλλα θέματα. Τρελάθηκα. Μα ζαλίσατε με τον Πάκ. Θα πάρει δύο εργάτες και δύο πιλοφόρους εκεί με δύο, ξέρω εγώ, μπακάλιδες. Με αυτού θα κάνει πλάκα πάλι. Εντάξει. Καλημέρα, ρε παιδιά. Λέει, η αλλαγή της FIFA για το χέρι ισχύει. Ναι. Ισχύει, λέει. Ναι, ισχύει. Μόνο στο χέρι το επιθετικό. Εάν μπει με χέρι ακούσιο γκολ, είναι άκυρο. Η μη πλεωματική φάση χέρι ακούσιο πλέον δεν μετράει. Για την άμυνα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είπαμε μετά τις 20 Ιούνιου θα ισχύουν όλα αυτά. Πρέπει να βγει ένας διαιτητής εδώ. Ναι. Πάρτε από τον Μπάουκ και 50 διαιτητές ταΐζετε. Mm-hmm. Βγάλτε έναν εδώ στο Μετρόπολης να μας πει τι γίνεται με τα χέρια. Τι νομίζεις, ξέρουνε? Ό,τι ξέρουν. Πρέπει κάποιος να κάτσει να ψαχτεί. Εγώ είδα ότι απλά οι διαιτητές δουλεύουν. Στην ανάρτησή του από 20 Ιούνιου λέει. Πόσοι διαιτητές δουλεύουν? Σαραντάρης, πώς το λένε. Σαραϊδάρης. Κάνει 10 χιλιόμετρα, λέει, σε μια ώρα. Τρέχει. Πολύ καλό. Θα μα πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι, να το βγάλουμε. Να μα πει εδώ πέρα σε μια εκπομπή του Μπούζου. Ναι. Τι ισχύει για να ξέρει ο κόσμο. Ναι. Εμεί και εμεί. Χαμηλών τόνων κάνει δουλίτσα. Σαραϊδάρης. Το παιδί του Καγκάτσι ήταν. Ναι, λοιπόν.
πολύ γρήγορα θα σου πω πόσα λεφτά παίρνουν για να πάμε λίγο σαν πρωτοσέλιδα. Πόσα λεφτά παίρνουν. Στην Αγγλία, στην Premier League, από τα τηλεοπτικά. Τα νούμερα ζαλίζουν. Δεν μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζουν για να κάνουμε μια διαφορά, να κάνουμε μια σύγκριση. Η Liverpool πόσα λεφτά παίρνει που παίρνει τα πιο πολλά από όλες. 60 εκατομμύρια. 250. 250 εκατομμύρια. Εκατομμύρια λίρες. Ναι. Η Τότεναμ πόσα λες να παίρνει. 180. 235. Μάλιστα. Η City 233. Η Manchester 225. 185 η Chelsea. Βλέπεις πως πάει. Κλιμακωτά, 175 η Arsenal. 128 η Everton. Τι τηλεοπτικά είναι αυτά, μισό λεπτό. Τη Chelsea τη βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Τηλεοπτικά στην Αγγλία. Α, μόνο Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Η West Ham λοιπόν. Ένα λεπτό, ρε, συγγνώμη. Ναι. Έχω εγώ τηλεοπτικό αυτό στην Αγγλία. Ναι. Και παίρνω τη Liverpool. Η Liverpool στην Ελλάδα έχει το 83% τους φιλάθλους από ξένες ομάδες. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κερδίζουν τηλεοπτικά και από τις άλλες χώρες. Από παντού, ναι, τι να κάνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Και η West Ham, η οποία ενδιαφέρεται για το Φορτούνι, γι' αυτό έλεγα και χθες που συζητούσαμε ότι για αυτή δεν είναι τίποτα να δώσει 15. Ναι. Θα πάρει μόνο 122 από τα τηλεοπτικά. Ναι. Τα τηλεοπτικά μόνο. Και θα δώσει 15 για το Φορτούνι. Είπαμε για το Φορτούνι. Μεγάλη κοροϊδάρα είναι η West Ham. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά είναι ο Φορτούνι. Άμα μάθει να μην βουτάει. Τι είναι ο Φορτούνι. Να μην βουτάει μόνο. Ο Φορτούνι ρε εσύ. Ναι. Σαν το ψοφάλογο είναι. Σαν το ψοφάλογο, Έχει το βλέμμα της Αγελάδας, το είπαμε και χθες. Ψοφάλογο είναι. Ναι, ψοφάλογο. Θα πάει στην Αγγλία το ψοφάλογο. Ναι. Μακάρι να πάρει ο Ολυμπιακός τα λεφτά ο Χοντρός. Έξυπνος θα είναι. Εγώ θα τον είχα τυλίξει με 15. Το ψοφάλογο. Τύλιγμα, Αγγλία. Για Αγγλία ψοφάλογο. Ναι. Για εδώ είναι καλό. Για εδώ είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι καλό και για. Πολύ καλό. Και Ολλανδία, Βέλγιο, ναι. Εκεί είναι μια χαρά. Δεν δίνουν αυτή η Ιταλία. Β' Γερμανίας. Όχι Β' Γερμανίας. Να πάει στην Bundesliga. Bundesliga. Τι παίζει στη Χόφενχάιμ να πούμε ο Φορτούνι. Γιατί να μην παίξει. Ή να παίξει το ψοφίμι να πούμε. Ναι, 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 ναι. Το ψοφίμι. Λοιπόν, έχουμε όνομα νικητή και πάμε γρήγορα πρωτοσέλιδα. Για πες τώρα. Νομίζω θα πεις κατευθείαν ότι είναι καλή δουλειά, δικηγόρος, κάτι τέτοιο με το που θα ακούσει το επίθετο. Να, το ακούσω. Ευαγγέλου Κυριάκος. Ευαγγέλου. Ναι. Κυριάκος Ευαγγέλου. Για άνοιξε τη γυάλα. Ευαγγέλου Κυριάκος. Δικηγόρος. Μπα. Όχι. Μουσικόφιλος. Μουσικόφιλος Ευαγγέλου. Ευαγγέλου. Ναι. Μπαίνει Άνω Πόλη. Άνω Πόλη, όχι, εγώ λέω Καλαμαριά. Άνω Πόλη. Άνω Πόλη, εγώ Καλαμαριά. Ο παπάς του είχε καθαριστήριο. Αυτό θα το σίγουρα, από εκεί ξεκινούσαμε. Καθαριστήριο τι, ρούχων. Ρούχων. Α, νόμιζα πιάτων. Δεξιός. Δεξιός σίγουρα. Οπωσδήποτε ναι. Δεξιός. Εδώ ναι. Παοξής. Παοξής με σέντα οδηγάει όμως. Χωρισμένος. Χωρισμένος με ή χωρίς παιδιά. Με παιδιά. Με παιδιά. Με, τι αμάξι οδηγάει. Τι, με σέντα, εγώ λέω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, δε... όχι οδηγάει μεσαίο αυτοκίνητο. Μεσαίο, ναι. Κάνα Nissan, κάνα Toyota, κάνα. Nissan. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κυριάκο Ευαγγέλου, όπως βλέπεις, σε πλέξαμε εδώ το προφίλ σου, το φτιάξαμε εμείς τώρα όπως θέλουμε. Έτσι, με το μυαλό μας. Με το μυαλό μας. Μπορείς να βγεις λοιπόν στα επόμενα 30 λεπτά από τώρα για να κλειδώσεις την συμμετοχή σου και να διεκδικήσεις το σούπερ μάρκετ ενός έτους. 300 ευρώ το μήνα παρακαλώ, από τα σούπερ μάρκετ όλα. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραίος διαγωνισμός. Τρέχει η μεγάλη κλήρωση τέλη του Ιούλη. Έτσι. Πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε. Πρωτοσέλιδα. Πάμε λίγο τώρα εδώ γιατί σε θέλω. Μόλις το είδα το πρωί, λέω εδώ είμαστε. Για πες. Sport Time. Sport Time. Ποιον έχει πρωτοσέλιδα. Το Ρέτσο. Το Ρέτσο. Αλλά. Αλλά ωραία. Ρέτσος. Δεν έπαιξε φέτος, τελείωσε. Πού πήγε ο Ρέτσος να πει. Λεβερκούζεν είχε ένα θεματάκι, προβληματάκι. Να είχαμε να λέγαμε, δεν έπαιξε. Χάθηκε χρονιά για τον Παναγιώτο το Ρέτσο. Θέλει να γυρίσει, λέει πίσω. Ναι. Θέλει να γυρίσει στα παλιά. Στην παλιά του γειτονιά. Είναι καλύτερος από το Τσιμίκα. Αυτό είναι πολύ στόπερ. Δεν θα παίζει τώρα. Εντάξει, αν μου πει στόπερ ή μπορεί να παίξει και πλάγια. Καλύτερος είναι από το Τσιμίκα. Για τον Ολυμπιακό δεν κακός. Δεν κακός. Αλλά πρωτοσέλιδο δεν τον κάνω, να τον πουλήσω. Εννοείται, ρε φίλε. Προ, δεν πουλάει. Έλα, ρε, σπορτάι, έτσι, σε παρακαλώ. Τυλίγουμε τις σαρδέλες με τη Sport Time. Ναι, αλλά πρόσεξε, ναι. Έχουν φωτογραφία του Σούντγκρεν που είναι ομορφάντας και μπορεί να τσιμπήσει κάτι. Αλλά είναι Αθήνα, θα μου πεις. Στην Αθήνα τώρα οι κόμενες εκεί έχουν άλλους. Και έχει και τον Ισμαήλ Σίλβα του ΠΑΟΚ επίσης. Χτύπημα που έρχεται κι αυτός. Γιατί να πάρει ο ΠΑΟΚ στη Sport Time. Εννοείται, θα πάρει μέτρος που θα πάρει. Ο Αριανός την παίρνει. Οργανώσει την πάρει, λες. Για να μην πάρει τη μέτρο. Γιατί έχει Σούντγκρεν εδώ μέτρο σπορ πάνω μισή σελίδα. Εντάξει, δεν έχει και άλλη εφημερίδα. Δεν έχει, μία έχουμε. Θα αναγκαστεί να την πάρει. Θα πάρει. Λοιπόν, έτσι. Δεν βλέπει να τραβάει με Ρέτσο. Το πρωτοσέλιδο. Ναι. Δεν τραβάει. Τώρα σαν να κάνω, χωρίς πλάκα. Πάνε... Σαν να κάνει τώρα το, το θησαυρό. Ναι. Τη Δέσποινα στη Γιαννοπούλου να πούμε πρωτοσέλιδο. Ναι, ρε. Δεν θα πουλήσει. Ναι, Μουλιουκλάκι, θε καρέζι, θε. Σε Ολυμπιακό το Ρέτσο πάνε να φέρει πάλι πίσω δηλαδή. Κάνει τον Κιονάκι πρωτοσέλιδο τώρα. Ναι, ναι. Δεν γίνονται αυτά. Πάμε παρακάτω. Γραμμές μετά τις 6.30. Μετά. Μετά τις 9.30. Λοιπόν, φεύγουμε από Sport Time, δεν πουλάει. Πουλάει όμως πιθανότατα η Sport Day. Έχει τη γυναίκα του Μπέρκ με τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ η γυναίκα του. Και λέει πακετάρουν. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι ναι. Για πρωτοσέλιδο περιοδικού του Hollywood.
Ή τα δικά μας αυτά, τα τσάου μάου. Τι τσάου μάου, τσάου μάου. Κούτι μούτι, πώς θα λένε. Έχει κάτι στραβοκάνες τα τσάου, κάτι Ελληνίδες στραβοκάνες. Αυτές έχουμε ρε φίλε, τι να λοιπόν, κάνουμε. Λοιπόν, ο Μπέρ και η γυναίκα του είναι κούκλοι και οι δύο. Ναι, πολύ ωραίο αυτοί. Ζευγάρι, πουλάει βεβαίως. Ναι, σ' αρέσει δηλαδή, ο Μπέρ έτσι πως το βλέπεις. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραίο γαλάζιο, ματάκι, ξανθό. Η άλλη ξανθιά γυναίκα. Με τη ματάρα να πούμε την πράσινη. Ναι, 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 ναι. Κορμάρες και μπράβο, μπράβο, Κωνσταντίνο. Πουλάει φουλ. Θα έβαζες Μπέρκ πρωτοσέλιδο δηλαδή. Το ωραίο. Ωραίο, ναι, εδώ ναι, 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 ναι. Εδώ ήρθε ο δεξιός ο μπακ να πούμε. Ήρθε ο δεξιός ο μπακ του Άρη. Ναι, ο Σούντγκρεν. Και μπήκα στο Facebook εγώ. Ναι. Η Κασαπίδου κάτι Άρη. Τζόγλου κάτι έτσι. Πρόσεχε πει κανένα επίδο καμιά γυναίκα εδώ. Το αγόρι μου, το κούκλος μου αυτό και τα λοιπά. Ο γαλανομάτης ο Βιλμπιλάκης. Θα πάω να αγοράσω διαρκεία στο κούκλο μου. Αλλά, αλλά. Κοίτα να δει ο Σούντγκρεν με κέρδισε καρδούλες. Εδώ πολλέ φυλάκια. Κουκλέντε. Σ' αρέσουν αυτοί οι ξανθοί οι γαλανομάτιδε. Δεν είναι ωραίοι άντρε, τι έχω εγώ. Τι είναι άσχημο. Πακετάρι. Και κάνω από το Κιλκή Μηταρά με κάτι αυτάρε. Σαν φτερά από Boeing. Φαγώθηκε με αυτό το Κιλκή. Στραβά πόδια και δάχτυλα στα πόδια. Σαν θέλω κερές, να πει μια μέρα κερές. Μια ωραία Κιλκισιώτη εδώ να σου πετάξει τα μάτια έξω. Να τη δει. Πού να τη βρει. Να τη δει και να πει είμαι από τον Κιλκή. Και να δω τι θα πει. Θα σου πω ο μπομπά από που είναι. Από τη Θράκη θα πει. Μάλλον από τη Θράκη. Ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πακετάρι τώρα πόντιο. Ναι. Να κάνει έρωτα με πόντια ναι. Και να βγάλει ωραίο παιδί ρε. Γιατί ρε, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Μπορεί να γίνει κανένα mix grill περίεργο. Έχει τρελαθεί ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία σε δισεκατομμύριο. Έχει τον Μπέρκ που πακετάρει, έκλεισε λέει και τον νεαρό Σιαμπάνι. Ναι. Έτσι, και συνεχίζει προσπάθειες. Το Σιαμπάνι, τον τέταρτο τερματοφύλακα, το κοντό αυτό τον πήρε. Δεν είναι κοντό. Είναι ψηλό. Είναι ψηλό. 87 είναι. Ναι. Το, μαζί ήμασταν στην πτήση, δίπλα κιόλα. Καθόμασταν για Λονδίνο. Σώμα δε. Εντάξει, θέλει δουλειά πολύ. Είναι λίγο πλαδαρό ακόμα. Τον αλλά... ακόνω εγώ, τον ορμάω. Εσύ το δένει, είναι εύκολα. Εύκολα. Για να μπορώ εγώ να πλακωθώ με το εντάξει, αφού είναι πιτσιρίκος ακόμα. 19-20 χρονών είναι το παιδάκι. Τι να πω. Απλά είχε το George Vis Manager, έκανε από εδώ από εκεί να τον πάει στον Ολυμπιακό. Τι να κάνετε, okay. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Δεν έγινε και κάτι μάνα μάν. Okay. Λοιπόν, έχει τον Σούντγκρεν πάλι ο πολεμιστής και ο Θεός του πολέμου. Ωραίος. Ο Σούντγκρεν γενικώς πουλάει. Σούντγκρεν κούκλος. Ναι. Το ζευγάρι κούκλι. Άρα πουλάει λες. Σπορντέι. Ναι. Πρώτο στην Αθήνα, εγώ τη Σπορντέι θα πει. Θα έπαιρνε, ναι. Μόνο με 10 εκατομμύρια λέει ο Λιβάγια. Άμα είναι και κανένα ξύπνιο, θα πάρει συνέντευξη στη γυναίκα του. Εύκολα. Του Μπέρκ, ναι. Να τη βάλει πρωτοσέλιδο, τη θέση. Να γίνει χαμό. Να αρέσει Χαλκιδική, λέει. Τα πόδια τη Χαλκιδική. Το δεύτερο πόδι έχει ωραίες θάλασσες, λέει. Ποιο το είπε. Αυτή είναι εδώ. Ή αυτή είναι. Κάποια στιγμή να χαρώναμε κι εμείς εδώ πέρα τον Μπέρκ, αλλά τώρα μεγάλωσε. Δεν το θέλουμε. Ωραίος. Θέλουμε τέτοιους. Θέλουμε. Λοιπόν, στην Ελλάδα, ναι. Μόνο με 10 λέει η ΑΕΚ τον πουλάει τον Λιβάγια. Ναι. Καλά, με 10 δεν θα τον πουλήσει ποτέ τον Λιβάγια. Θα τη μείνει αμανά. Ακριβώς. Ή θα τον δώσει 3 και θα γράψει 10. Ναι, ναι. Εντάξει. Γίνονται και αυτά πολλές φορές. Αλλά λέει, αλλά γράφει να πούμε. Live. Live. Ο Γάλλος εξτρέμ Μονακό, επιλογή του Λιμπερόπουλου, ο Κράντσιρ. Λέει τη λέξη Λιμπερόπουλος. Ναι. Είναι ό,τι πιο αντιερωτικό μπορεί να δει μια γυναίκα. Τι χάτσε του Λιμπερόπουλου. Ναι, γιατί. Ό,τι πιο αντισεξουαλ. Πουλάει πολύ live, ο συνήθως βέβαια. Live. Ναι. Η live. Εδώ λέει. Κάτι γαρίδες στη. Ναι. Κατεψυγμένες που μείνανε, ναι, ναι. Τύλιξέτε στη live. Στη live και τελειώσαμε. Και πέταξε τα σκουπίδια. Εδώ λέει πάντως με 6 εκατομμύρια λέει το συζητά ο Λιβάγια. Ναι, η άλλη έλεγε 10. Τώρα θα μπερδευτούμε στο τέλος. Η live. Λες και είναι τα εκατομμύρια στραγάλια. Η live ήταν που έφερε τον στον ναι. Πάκο, πώς το λέγανε. Ναι. Το Γοδίν. Το Γοδίν. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, να κάνουμε. Άμα σας τελειώσει το χαρτί στην τουαλέτα, ναι. Πάρτε μια τέτοια εφημερίδα. Παλιά οι γιαγιάδες έτσι και οι παππούδες, δεκαετία του 50, δεν είχαν χαρτιά υγείας. Και τι, εφημεριδούλα. Με την εφημερίδα. Άφηνε μαυρίλα όμως. Γιατί θυμάμαι τα σπορ του Βορρά, εγώ τα έπαιρνα και στο τέλος έπαιρνα και τα χέρια. Ήταν και... τα σπορ που βρωμάνε εκείνα. Μαυρίλα να δεις το χέρι. Μαυρίλα. Φέρε μου ένα μπούζα λέγανε. Ναι, φέρε μου μπούζα. Όχι φέρε μου ένα μπούζα. Μπούζα, θέλουμε μπούζα. Συντάξει μέσα. Ναι. Στο τελευταίο θρανείο. Ανοιχτό δύο θρανία διαβάσαμε. Ωραία, κλείναμε και δεν μας έλεγε κανένας. Ανοίγαμε την εφημερίδα και τελείωσε. Λοιπόν, έχουμε και τις δηλώσεις του Γκαγκάτση ένα χτυπηματάκι. Προφανή συμμαχία ΑΕΚ Ολυμπιακού. Λέει ευθείες βολές. Εντάξει, από τα κλάματα του Γκαγκάτση ήταν καλά. Κλάματα, κάνει. Δεν κλαίγεται. Πουλάει τρέλα πουλάει. Πουλάει λοιπόν, εκδούλευση πουλάει. Θρύλο τη νέα εποχή. Σλούκα πουλάει το φτωφό, φίλε μου. Ο Σλούκας έχει ένα θέμα εδώ, ένα δικό σου έχει, άνθρωπος, αλλά η Τσέσεκα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η Τσέσεκα του δίνει πολλά λεφτά και εγώ έμαθα ότι θα κλείσει η Τσέσεκα. Ποιος? Τον Σλούκα. Μην είσαι σίγουρος. Θα πάρει και την οικογένεια στην Μόσχα και τελείωσε. Έχει ένα θεματάκι που έχει ένα θεματάκι. Εντάξει. Σλούκα πουλάει πάντως. Το πιτσίσανε εκεί οι συμπαίκτες εκεί, έλα. Ναι. Εξασφαλισμένα τα μαρούλια. Ναι. Στον Ολυμπιακό θα πάει. Στον Ολυμπιακό λες εσύ θα πάει. Έτσι μαθαίνουν. Εντάξει, οκ, okay. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι. Έχει και τον Πέτρο. Καλό παιδί, καλός αθλητής. Πολύ καλός. Πεδαράς. Πολύ καλός. Ωραίος ο Σλούκας. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Όλους μας αρέσει. Κόκκινος πρωταθλητής στο μυαλό του Μπέρκ. Έχει πάλι φωτογραφία τον Μπέρκ με την γυναίκα του. Η άλλη εφημερίδα και η ωραιότερη φωτογραφία. Πιο καλή, ναι.
πιο ωραία. Δεν διάλεξε καλή φωτογραφία. Αυτός που είναι αρχισυντάκτης εκεί δεν διάλεξε καλή φωτογραφία. Έχει το χτυπηματάκι του Σιαμπάνι, έφυγε, λέει ο τερματοφύλακας Εθνικής Ελπίδων από τον Πάο. Θα πουλήσει τα μισά από ό,τι πούλησε η άλλη εφημερίδα. Ναι. Και χαμός αδιαρχίας, 9.200 ανανεώσεις, λέει. Ποιανού. Έχει κάνει ήδη ο Ολυμπιακός. Ναι. 9.200. Για το Άρη δεν γράψανε. 2,5 δεν είχαμε. Πριν τρεις μέρες. 2,5. Αυτά. 2,5 μήνα. Δεν ξέρω. Η μάνα του Γιαβόλου πέρανε και πάμε να τη θάψουμε. Τι να φτάνει 2,5 χιλιάδες. 2,5 να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Τώρα θα μάθουμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τα διαρκέως του 18 του Ιούνιου. Ναι. Έτσι. Θα αποκύψουν. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πρώτα θα γίνονται ιντερνετικά όπω γίνεται τώρα και στο Ολυμπιακό. Και να έχει καμιά μεταγραφή γιατί με του εργάτε δεν βλέπω να φεύγουν. Του εργάτε. Φαγώθηκε με αυτού του εργάτε. Αυτού αποθεώνει πάλι το χειμώνα και θα λέμε πονάνε που πονάνε. Δεν είναι τώρα. Αν έρθει. Είχα εργάτε αχάφ. Όχι. Δεν είχε. Ποιον. Τον κάνει. Yeah, το κάνει αστέρι. Έφερε ένα ποιοτικότερο εργάτη. Ποιοτικό εργάτη. Ποιοτικότερο, ναι. Έφερε ένα ψηλό σιόπι. Και πρέπει εγώ τώρα να πάρω διαρκείας γι' αυτό. Όχι, θα πάρει διαρκείας για να ξαναδεί τον double. Αφού η ομάδα είναι στρωμένη, ρολάρι. Ο κόσμος ξέρει τι θα δει. Ναι. Ο πρόεδρος θα χώνει. Ναι. Δεν υπάρχει γκρίνια. Ναι. Θα φέρουν κι άλλους παιχταράδες και τελείωσε η ιστορία. Ρε αγόρι μου, θα θέλω Champions League εγώ τώρα να δω. Θα ακούσεις τον μπακ, άμα ακούσεις και τον Extreme θα αρχίσεις να λες άλλο. Και Extreme θα πάρεις τώρα τον άλλο μήνα παίζεις Champions League να πούμε. Ποιον άλλο, τον Αύγουστο παίζω. Πότε Αύγουστο παίζεις. 7 Αυγούστου. 7 Αυγούστου. Εδώ, κάνω μετάδοση και φεύγω διακοπές. Ωραία, με ποιο θα πας, με αυτό το χάφ από τη Ρωσία θα πας να παίξεις Champions League. Καλά, έσουμε αυτό. Πού να παίξεις ρε ψοφίμι να πούμε. Μην τολμήσετε αθέματα καμπάνα στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, η πράσινη ασχολείται πραγματικά λες και είναι. Εντελώς στον κόσμο της, είναι σε άλλο πλανήτη. Έχεις φάει τσέρουλα μπαγιάτικη. Όχι. Ωραία, αν έχεις, ναι, ναι. Πάρε μια τέτοια εφημερίδα, τύλιξε τις τσέρουλες. Τσέρουλες. Και πέτατε στα σκουπίδια να πούμε. Μάλιστα. Έχεις φάει τσέρουλα. Όχι, δεν έχω φάει. Ναι. Όλα τα δεδομένα για Πόνσε και Λιβάγια, ούτε αστείο λέει η ΑΕΚ δεν συζητά πώληση 4 εκατομμύρια. Ναι. Απόψε τελικό με τον Προμηθέα. Η ΑΕΚ ψάχνει παίχτες που τους προτείνει. Ωραία, για σφόρ, ξύδεις. Ξύδης, ναι. Ε. Και ξανά λέει στο προσκήνιο ο Νάρσινγκ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σουόνση και δεν παίζει και καθόλου. Στο Δεδροπόταμο τα παιδάκια δεν έχουν πάνε στα καημένα. Ναι. Ας πάρουν μια ώρα για σπορ. Και βεβαίως η Μέτρος, η οποία ήδη ταρακουνεί έτσι, τα συθέμελα τα περίπτερα. Για να δω. Πουλάει Σούντγκρεν πάνω-πάνω. Πολεμιστής. Οι γκόμενες που είναι Άρης. Ναι. Θα πιο μεγάλη φωτογραφία ήθελα το Σούντγκρεν. Ήδη λίγο πιο μεγάλο. Να πουλήσει τα γκομενάκια. Και έρχεται και ο Βραζιλιάνος, ο φίλος σου. Τι ο Σίλβα. Σίλβα. Έρχεται. Δύο μεταγραφές. Χαφάρα, βέβαια. Εργάτη. Χαφάρα. Πιο πολύ πουλάει ο Σίλβα. Ο Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν. Εσ' αρέσει η φάτσα σου. Τελείωσε το Σούντγκρεν. Τον πήρε από την αρχή με το καλό. Ναι. Φουλ. Οι γκόμενε στο Καριλάο έπρεπε να πάρουν την εφημερίδα. Εφαγόθηκε. Άμα είχαμε και καμιά λίγο πιο μεγάλη φωτογραφία να φαίνεται καλύτερα ο άνθρωπο. Τι να φαίνεται δηλαδή. Γυμνή φωτογραφία εγώ θα βάζα. Από τη μέση και πάνω. Κάνουμε τσάο εδώ πέρα. Το κάνουμε. Έχει τρελαθεί, ρε. Σούγκρεν, εγώ... Θα τον έβαζε μία με τους Κυλιακούς έξω να πανηγυρίζει. Αυτό λέει. Κυλιακούς να πανηγυρίζει. Ναι. Και να πηγαίνανε εκεί οι γκόμενες, οι τριαντάρες. Θα ξεροσταλιάζαν έξω από τα περίπτερα. Πόσα πουλήσατε με το. Πουλήσαμε με το περιοδικό του ΠΑΟΚ. Άσοκ, το περιοδικό του ΠΑΟΚ σε πούλησε 50 φορές. Ξέρεις οι γκόμενες τι θα παίρνανε. Ναι, χαμός. Τώρα με τον μαύρο αυτόν εκεί που έχει τον εργάτη. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι σαν να δουλεύει σε χιτήριο να πούμε αυτό. Χιτήριο. Ναι. Σε χαλάει το χιτήριο. Είναι και κοντήλο. Το μηχανάκι όταν βλέπει να ατμίζει την τούμπα να δω τι είναι αυτό. 70. Τι να πάει η γυναίκα ρε με ένα 70. Γιατί ρε φίλε, δεν έχουμε ψυχή εμείς, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, είσαι και κούκλο. Α, ναι, με αμαζέ μα και ομορφιά. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς παρακαλώ και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Δεν υπάρχει καμία επιβάρηση βεβαίως για την αλλαγή προμηθευτή. Μάθετε και πώς μπορείτε να αλλάξετε τον προμηθευτή και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Τώρα χρειαζόμαστε όλοι μια Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητική ενημέρωση. Επιστρέφουμε μετά το κομψό διαφημιστικό με κουβεντούλα, με γραμμές. Ψάχνουμε πάντοτε τον Κυριάκο Ευαγγέλου άλλα 20 λεπτά. Κυριάκο, άντα γόρι μου. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, αξεπέραστος, πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Θέατρο Βεργίνα, εμφανίζονται και οι τρεις γη του, Άγγελος Στέλιος Διαμαντής, μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια του πατέρα τους, Θεσσαλονικιός, γυναίκα η καρδιά, μιλάμε για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, 7, 8, 14 και 15 του Ιούνιου, εισιτήρια στο Ridges Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Τελευταίο ημίωρο εδώ με ραπ, με κουλ, με Εμίλιο Γαβριλίδη και με τον Κυριάκο Ευαγγέλου, να είναι ο φίλος που ψάχνουμε σήμερα ένα δεκάλεπτο. Και Κυριάκο, άντα γόρι μου, hurry up,
Ανοίγουμε γραμμές. Πριν ανοίξουμε γραμμές στα 390, να φορτώσω το κέντρο να πούμε καλημέρες. Δεν ξέρω αν είδες το πάρτι του Λέο Ζαμπά στη Βραζιλία, Κωνσταντίνο μου. Δεν πάω σε πάρτι. Δεν πας. Σε αυτό το πάρτι μπορεί να πήγαινες. Το βλέπεις ο Ζαμπά, τι πάρτι έκανε. Κάτι μαύρε είναι εκεί, αλλά. Αλλά ο Λέο Ζαμπά ανέβηκε πολύ στην υπόλοιψή μου, Λέο. Να ξέρεις. Αριστερά αυτή με τα μάγουλα. Ναι, τι αριστερά. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 είναι, διάλεξε. 10. 10, ναι. 10. Πόσε αξίζουν από τι 10. Οι άλλοι τα δόντια τη είδε. Από τι 10 αξίζουν σίγουρα οι 6-7. Ποιε 6-7. Ναι. Αυτό είναι ανήλικο καταρχήν δεξιά. Τι να κάνουμε. Περίμενε. 18 χρονών δεν είναι ανήλικο. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Α, αυτό εδώ με τα. Σάρεσε αυτό με το. Σάρεσε. Το πρόστιχο ζαμπάκι. Αυτή με τα μάγουλα εκεί τι είναι. Ναι, μία-δύο από τι 10 δεν θα είναι καλέ. Για άμα στα 18. Ναι. Οι 5 στι 10 δεν είναι καλέ. Βρε πάρτι, το πάρτι το είδες που έκανε εδώ ωραίο πάρτι ο φίλος μας ο Λέο. Ανέβηκε πολύ στην υπόλοιψη ο Λέο Ζαμπά για μένα. Ας κάνει και κανένα γκολ γιατί δεν το βλέπω. Μια χαρά 10 assist έδωσε φέτος. Πρώτη χρονιά, Βραζιλιάνος, πιτσιρίκος. Εντάξει, δεν πρέπει να διασκεδάσει ο κόσμος, ρε φίλε. Να μην διασκεδάσει, άδεια έχει, καλοκαιράκι, διακοπές. Κάνε ένα σμένα να περάσει τώρα. Αν θε να πει ότι πάει στη γραμμή και σεντράρει, άσε με τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχει το ένα σμένα του Ποντέσε. Έχει. Το ένα σμένα του. Δύο μένα έχει. Ο Αλόνσο ακόμα ρωτάει τη Τσέλσι. Ποιο είναι αυτό. Α, τι καλά, το θυμάσαι. Πόσα γκολ έκανε στο πρωτάθλημα. Έξι έβαλε, πέντε πώ έβαλε. Σε ρωτάω. Πέντε γκολ έβαλε. Σε ένα μάτσο φιλικό επάνω, ένα 4-1. Ποιο, φιλικό το έκανε και αυτό. Τι ήταν, που ήρθε μετά αυτό ο φιλικό και με έριξε τρία εδώ, φιλικό ήταν. Φιλικό. Α, και αυτό φιλικό. Α, γενικώ φιλικά. Λοιπόν, λέει πώ θα τον πάρει, λέει το Ρέτσο, λέει ο Ολυμπιακό. Λέει 20 εκατομμύρια δεν τον πούλησαν. Πώ θα δώσει 20 εκατομμύρια. Δανικό, δανικό θα τον πάρει, ρε. Δανικό. Ναι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κόσμο στι γραμμέ. Αφήνω μηνύματα γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Βρέα τα μηνύματα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώ όνα. Από Αθήνα τηλεφωνώ ο παδό στα τρομή του. Ο παδός του Ατρομήτη. Έλα ρε Ατρομήτη, τι λέει. Με τον Ραπτόπουλο ήθελα να του πω κάτι γιατί έχει πει, έχει πει πολύ φάουλ. Πρόσεξε γιατί πήγες να βρεις όμως. Εγώ σε άκουσα. Όχι, έτσι, να βρεις. Ο παδός της ομάδος που έχει 200 άτομα στην κερκίδα για πες. Ναι. Α, αυτό ε. Εντάξει. Ένας φορές αυτό που λέει που έχουμε 200 άτομα στην κερκίδα. Ναι. Εσύ που το λες και με τρόπο επιθετικό και πιστικό. Ποιο και μου λες τόπο, μου το είπε ο Αλέφαντος ότι ο Ατρόμητος ήταν ομάδα της Χούντας. Ποιος, εσύ το έψαξες. Ναι, το έψαξα. Που, ατρόμη, ναι. Που το Περιστέρι είναι πιο αντιφασιστικές. Το 72 σφάξατε το ρουφ με, ναι, με το καθεστώ. Ναι, σου το στον αγώνα. Βρε το σφάξατε με τη Χούντα, ψέματα είναι. Ρε ήταν ο Ατρόμητος, ήταν ο Ατρόμητος ομάδα της Χούντας, είσαι καλά, που ο Ράφος αφανίστηκε, όπως ο Περιστέρις μας ο Ράφος, το Περιστέρι είναι αντιφασιστική πόλη. Τι είναι λέει το Περιστέρι, εγώ ξέρω φάγατε το ρουφ και ανεβήκατε κατηγορία. Α, με εσύ, το καθεστώς. Το Αλέφαντος, δεν το ξέρεις. Με το καθεστώς ανέβηκες, έλα. Με τον γκολ του Στολίνκα, έλα. Με του Στολίνκα τον γκολ. Το ατόμι του Σαββαρά τη Χούντα βρίσκεται καλά, ρε! Εγώ ξέρω επί Χούντα το καθεστώ σε βοήθησε να ανέβει. Από εκεί και πέρα τώρα εσύ Γιάννη και να σου πω και κάτι άλλο. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Ρε κομμουνιστέ με τη Χούντα καλά τα είχατε. Ο παπά του Τσίπρα δεν πέσε. Ρε ο Ράβο που έπεσε στον ατόμι το βασανίστηκε επί Χούντα. Πα καλά, μωρέ. Α μην πει κάτι. Λε τι από τσάλα και του πετάξε το λεωτεσί, αντί να πει κανένα λάθο. Ατρόμητε! Ναι. Είναι μεγάλο φάουλ αυτό που λες, κατάλαβες, προσπάθησε ολόκληρη πόλη τώρα. Το 72 ανεβήκατε με τη Χούντα και τα λεφτά που σας έδινε ο Ασλανίδης. Βρε Ασλανίδης, σας έδωσε να κάνω λεφτά από τη Χούντα, σταμάτα τώρα. Κουβέντα καφενείου κάνεις τώρα. Εγώ κάνω κουβέντα καφενείου. Πόσα λεφτά πήρατε από τον Ασλανίδη επί Χούντας, ρε ξέρεις. Άκου ρε, επιμένει. Χωρίς να έχεις αποδείξει, σου το πω Αλέφαντος και βρίσκει το πετάς στον αέρα. Τι Αλέφαντος, σφαγή του ρούφ έγινε. Αγοράσατε παίκτες, το καθεστώς έδινε λεφτά. Άσε ρε τώρα. Το ξέρεις από μέσα, αγόρι μου, έχεις κάνει έρευνα, σαν δημοσιογράφος έχεις κάνει έρευνα. Το 72 τι έρευνα να κάνω ρε, τα ξέρω πώς γίνανε τα πράγματα. Εσύ τι έχεις να πεις, ότι σε κυνηγούσε η Χούντα. Εγώ... Ρε, η ομάδα που... Δυο ομάδες κυνηγούσε η Χούντα. Τη Μεντ και την Καλαμαριά. Είχαμε ποδοσφαιριστή που βασανίστηκε επειδή ήταν αριστερός, το καταλαβαίνεις. Και ο Άρης είχε αριστερό που έπεσε το Μιχαηλίδη. Επί τα είπατε, δεν βγάζει πουθενά η κουβέντα. Φίλε, τρώμετε, τα λέμε. Εντάξει. Έχω και ενημέρωση για θέματα του ΠΑΟΚ, φρέσκο ρεπορτάζ θα το δώσω τώρα. Και έρχεται... στον νικητή, θα πάμε πρώτα στον νικητή, γιατί σε αντίθεση με το δικό σου. Ο Ζήφκοβιτς θα ανακοινωθεί η Λίαν συντόμως. Λίαν. Πού πότε. Τώρα, αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα τα πούμε, πάμε πρώτα. Έχουμε Κυριάκο Ευαγγέλου. Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Τι ευγενική φωνή, τι ευγενικός κύριος, έτσι από, την πρώτη, από το πρώτο εγχώριο. Κάτσε να μάθουμε. Κυριάκο μου, πού μένεις ρε φίλε και μας ακούς, για πες μας λίγο.
Δυτικά, φίλε, Σταυρούπολη, εκεί που ερχόσουν και κάπου πριν χρόνια. Ερχόμουν, θα είχα κάνει ανταλαβέρια. Τι έκανε στη Σταυρούπολη πριν χρόνια, τι να κάνω, ερχόμουν. Είχαμε ανταλαβέρια. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, να κόψουμε το παρελθόν μας στη μέση. Κυριάκο, τι ομάδα, αγόρι μου. Τώρα ερώτηση είναι αυτή. Σωστός. Εντάξει, άκυρο, το παίρνω πίσω. Σταυρούπολη, ίσον πάω. Με τι ασχολείσαι για να δούμε αν πιάσαμε τίποτα τώρα γι' αυτό. Και, βασικά γνωριζόμαστε, έτσι. Γνωριζόμαστε. Λοιπόν, ναι, από Σταυρούπολη, από ένα μαγαζί, σε ένα, μια. Πρόσεξε, μην πει τίποτα. Ένα ξενουργείο, κάπως έτσι να το πω. Τέλος πάντων. Άτσε, άμα είναι ξενουργείο, εντάξει, μην πρόσεξε, μην πει τίποτα. Όχι τίποτα περίεργα. Εντάξει, εντάξει. Καπορνίο, λοιπόν, μη βρεσί κατευθείαν το πήγε στο άλλο. Ξενουργείο δεν πήγε. Κυριάκο μου, είσαι ο τυχερός της πρώτης κλήρωσης. Ναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω να είσαι και ο μεγάλος νικητής τέλη του Ιούλη. Κοίταξε, ναι. Ας ελπίσω ότι θα είμαι τυχερός. Γιατί. Είμαστε από τους πρώτους που παίξαμε Έιλα, Λίμπε. Ναι. Έτσι. Ναι. Είσαι από Σκοτίνα που είναι τα αγαπημένα μου μέρη για τον κόσμο που έχει από εκεί Ανατολική Ευρώπη. Και έτσι, έτσι, παλιά, Ανατολικό μπλοκ, βέβαια, έτσι, βέβαια. Αγαπάμε Ανατολικό μπλοκ. Φυσικά. Ναι. Το άλλο, το σημαντικό είναι ότι έχουμε ίδια μέρα γενέθλια. 28 του Μαρτί. Φυσικά, φίλε. Έλα ρε φίλε. 28 Μαρτίου, έτσι, κρυαράκι και εσύ ολκείς, ε. Ω, ναι. Αυτά είναι ρε, και Παοξής και Σταυρούπολη και θα κερδίσεις και την κλήρωση. Τι αμάξι οδηγάς? Τώρα παίζω δύο. Παίζω δύο, να το σκοστατείο. Παίζω δύο, μια χαρά. Κάνουμε γυμναστικούλα. Καλά ξηγέσαι, Κυριάκο μου. Μας άκουγες, να υποθέσω είσαι στο σφύριξαν γιατί κοιμόσουνα. Όχι, δεν κοιμόμουνα. Ναι. Απλά έκανα λάθος κίνηση και δεν μπορούσα να βγω γρήγορα στον αέρα. Εντάξει, υπέροχος. Κυριάκο, θα χαρώ να σε δω και στην τελική κλήρωση. Να σε καλά. Φυσικά, μόλις θα μιλήσω από εκεί θα καταλάβω. Θα σε καταλάβω, ναι. Θα σε καταλάβω. Ξέρεις πράγματα το παρελθόν μου και okay, δεν σε κρατάω στον αέρα. Να σε καλά, φίλε. Για χαρά. Έγινε, για χαρά. Δεν ξεσανάτε βρε μετά σας. Λοιπόν, φρέσκα μαντάτα από ρεπορτάζ Κουλ. Ναι. Ανανεώνει ο Κάνιας. Αυτό λέει η δικιά μου ενημέρωση. Μάλιστα. Λία συντόμως. Ωραία. Ο Σαχόφ πολύ δύσκολα. Ναι. Θα ανακοινωθεί άμεσα και ο φίλος του Ζίφκοβιτς. Αυτά είναι τα μαντάτα. Και να περιμένουν οι φίλοι, είπαμε, μπατ και εξτρέμ. Θα τα βρούμε το μάνατζερ. Μπορεί να, και αυτό να καθυστερεί, ναι, μπορεί να καθυστερεί λόγω του μάνατζερ, αλλά η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα ανακοινωθεί ο Ζίφκοβιτς. Τώρα θα δούμε. Και ο Κάνιας. Είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει και ο Κάνιας με τον ΠΑΟΚ. Άρα κρατάς τα δυο σκυλιά και ψάχνεις για ένα ποιοτικό χαφ μετά. Ψάχνεις ένα εξτρέμ και ένα μπακ. Πάμε γραμμές. Πάμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα φιλέ. Έλα καλημέρα τα μοσκόπελα. Έλα ρε αμπόλα. Έλα ρε αγόρι μου. Τι λέει. Τι να πει, καλά. Πώς πάει. Ναι, δεν σε λέω. Τι άκουσα, Σιαμπάνης Ολυμπιακό, υπέγραψε. Εντάξει, του δίνουμε τον τέταρτο να το φύλακα. Μας τον πήραν μάλλον. Με τον Τον ήθελε από παλιά ο Ολυμπιακός. Τον ήθελε. Κατερινιώτης είναι αυτός. Δικός μας, από τα μέρη μας εκεί. Δικός μου. Δικός μου, ναι, ξέρω, ναι, δικός μου. Λοιπόν. Ναι. Νίκο, ρε εσύ, κίνο που σου είπα δεν το έκανες, ε. Κίνο. Ποιο κίνο, κίνο δεν παίζω εγώ τέτοια. Κίνο που σε, όχι κίνο. Α, εκείνο, ναι. Εκείνο. Το λέω λίγο σε ρέγκα, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ποιο αγόρι μου, ποιο αγόρι μου. Για το, πρωινό, ρε, για την εκπομπή που κάνετε. Κρίμα είναι τώρα μην ακούμε και... Ποιο ρε, α, για τις αίρες να μας ακούτε. Το 8-10 ρε, πέφτω εκεί να ακούμε ρε ραδιόφωνο. Βάζουν εσύ... κάτι κοριτσάκια εκεί και λένε ναι, δεν είναι στο χέρι μας αυτό. Εμείς μπορούμε να το πούμε. Ναι, λέω να κάνει νύχτα ρε παιδί μου να τους πεις. Μας ακούνε από το ίντερνετ. Μόνο. Στις αίρες. Ναι. Τι βεβαίλια είναι αυτή που έχουμε. Στα 70 χιλιόμετρα που δεν μας ακούνε. 80, έλα. Μας ακούνε από το ίντερνετ λέει. Δεν μας ακούνε. Θέλετε να κάνουμε ένα μετάδοση. Αυτό λες τώρα. Ναι. Κατάλαβα. Γιατί μετά. Μετά κάνει ο. Η Αρκούδα. Ο Ζαΐρης τον ακούμε αυτοί. Το κάνουν ένα μετάδοση. Προφανώς ο Ζαΐρης έχει. Δικιάς... Το πρώτο Μόνο... Βαραγιάννη δεν τον ακούς. Ναι, βρε, αλλά. Τώρα έχουν κάτι κοριτσάκια 8 με 10. Δηλαδή λέει. Ρεστάσου, ρε, ελληνικά μιλάω. Ναι. 8 με 10 το πρωί. 6 με 8 το Βαραγιάννη τον ακούς. Όχι, ρε, είναι ένας από εδώ, δεν το ακούω. Ένας... Ξέρεις τι γίνεται, μετά τις 10 ανοίγει η κάνουλα. Αυτό γίνεται. Μετά τις 10. Ανοίγει η κάνουλα μετά τις 10. Άμα ο άλλος οικονομάει μετά τις 10 ως ερώτηση. Ναι, προφανώς πού να σηκωθεί τώρα να ανοίξει η κάνουλα αυτό. Πιο μπροστά σας κάνανε ένα μετάδοση, 8 με 10. Προφανώς δεν έχει κέρδη. Αλλά μετά το κόψανε. Ναι. Προφανώς δεν θα έχει τα κέρδη που θέλει. Από τη δικιά μας εκπομπή, οπότε. Επέστε και τους κάτω, ρε παιδί μου, εντάξει. Το δικαίωμά του είναι ο άνθρωπος, όπου οικονομάει είναι τώρα, το μαλώσουμε τον άνθρωπο. Όχι, δεν σου λέω το μαλλό, σου λέω να κάνετε ρε, να ρίξετε λίγο θέμα, ρε. Εντάξει. Φράζει, με προσχωρήσω εγώ με τι χέρι στο λαιμό. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενο. Καλημέρα. Ενιντάρια δικά σα έπεσαν γραμμέ αρκετέ για να ανεβάσουμε τον νικητή νωρίτερα, τον Κυριάκο Ευαγγέλου. Μα έκανε και μια Ευαγγέλου. Έπρεπε να τον βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα.
Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον να. Κουλ, οδηγάς ένα γκολφ ασημή. Ναι. Λοιπόν, το φανάρι σου το πίσω δεν έχει στόπ. Σωστός. Η οροφή σου, η οροφή σου πηγαίνει σαν το κύμα, να πούμε, στο... στη Νέα Ηράκλεια. Το έχω για αλλαγή, το έχω για αλλαγή γι' αυτό. Είμαι, είμαι... ναι, αν για να σου καταλάβεις με το θα φύγω από εδώ, θα πάω για αυτοκίνητο. Τώρα είμαι σε τέτοια διαδικασία. Α, το έχω για αλλαγή, γι' αυτό λέω θα το δώσω όπως είναι, δεν χρειάζεται να το συμμαζέψω, να πάρω κάτι άλλο. Ναι. Εκεί στον Ολυμπιακό κάνουν πόλεμο να πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόλις ψήφισε τη 13η σύνταξη έναν έναν τους φέρνει, Νάτος, νάτος. Εμίδες, τι νόμιζες. Τι νόμιζες, ρε φίλε. Τι νόμιζες, μου λες είσαι ικανοποιημένος στις μεταγραφές. Από ποιο, του ΠΑΟΚ. Ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έχει εδώ και 3 χρόνια το 85% του κορμού του. Σωστά μιλάει ο φίλος. Άνα γεια σου. Εντάξει. Από τα βασικά έχει ξεκινάμε. Έχει το προπονητή. Όσοι παίξανε μπάλα και επειδή έπαιξε και ο ραπ μπάλα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι κρατώντας 3 χρόνια τον ίδιο προπονητή, από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας είναι σαν να έχεις κάνει σε ασκήσεις και τακτική 3 εβδομάδες προετοιμασία. Ναι. Διαφωνείς σε ραπ. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο προπονητής. Πού θα πάει προπονητής, θα κάνει συμβόλαιο. Τι θες τώρα, δηλαδή, να πας, λέει ένα και ένα, κάνω δύο και λες, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει και δύο και αυτά. Πες ότι μένει, ρε παιδί μου, ισχύει αυτό. Πες ότι μένει, ναι. Κωνσταντίνε. Εγώ για το μόνο παίκτη, για το μόνο παίκτη που στεναχωριέμαι που φεύγει, είναι ο Σαχόφ. Είναι για το Σαχόφ, ναι. Γιατί 21 γκολ από το πάγκο, ναι. Δύσκολα θα βρεις παίκτη. Καλό. Ναι. Καλό. Γι' αυτό ούρλιαζε ο Μπαρμπακούλ εδώ πέρα, ούρλιαζε για τον Σαχόφ. Καλό σα. Εγώ ποδοσφαιρικά μιλάω. Ναι, ναι, μπορεί ναι. να μην είναι το level το μεγάλο, μπορεί να μην είναι οτιδήποτε, αλλά 21 γκολ από παίκτη του πάγκου. Δύσκολα θα βρει. Χρόνια πολύ δύσκολα θα βρει. Συμφωνώ, φίλε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν το συζητάμε καν. Είναι θέμα. Και ο Βαρέλα να έφευγε στα στόπερ είναι λίγο διαφορετική. Όχι, κατάσταση. Εδώ διαφωνώ πάντως. Εδώ η χημεία δεν πρέπει να χαλάσει. Κρέσπο Βαρέλα είναι το δίδυμο. Γεια σας. Δεν πρέπει να το πειράξει. Ακόμα και καλύτερο στόπερ να έφερνες, θα ήθελε χρόνο να προσαρμοστεί με τον Κρέσπο. Ναι. Αυτός τώρα φταρνίζει το ένας και ο άλλος έχει μαζέψει ήδη το φτάρνισμα, ρε παιδί μου. Ναι. Τόσο καλό δέσιμο έφερνε. Ναι. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ και center for επιγόντως. Να περιμένεις μέσα στην εβδομάδα... Center for. Ο center for δεν θα πάρεις. Βεβαίως. Όχι. Θα μείνει με αυτούς, ρε. Να περιμένεις αριστερό μπακ σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως και extreme. Να τα περιμένεις μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα έχουμε ονόματα. Ροντρίγκες, για δεν παίρνει. Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, να βγουν και άλλοι παιδιά. Τα λέμε, ναι, τα λέμε. Δεν σ' αρέσει ο Ροντρίγκες. Όχι, δεν μ' αρέσει ο Ροντρίγκες, φίλε. Δεν μ' αρέσουν επιστροφές, καταστροφές. Μόνο για τον Βιερίνια έκανε εξαίρεση. Θα έρθει ο Ροντρίγκες τώρα, πήγε Γαλατά, πήγε Λαχλή. Θα έρθει εδώ πέρα. Θέλω παίχτη να βγάλει πάθος με την ομάδα κατευθείαν. Να είναι καινούριο, νιου μπλαντ, όχι ξανά μανάει διακόμενα. Όχι, δεν το θέλω. Το τραυματία το Βιερίνια το θες όμως. Ο Βιερίνια είναι ηγέτης, άσο. Ο Βιερίνια είναι μια κατηγορία μόνος του, ρε φίλε. Ο σύλλογος χαμηλοκόλων πόντιων κυρίων Κιλκής στέλνει την αγάπη του στον κύριο Ραπτόπουλο. Σ' αγαπάνε, ρε Παγάσα, παρότι βρίζεις. Δεν βρίζω κανέναν. Ναι, δεν βρίζω κανέναν. Ναι, οκ, πάμε να πάμε. Ότι ναι. Ο άνθρωπος που ήρθε στον Άρη, που είναι ωραίο παιδί. Α, παρεπιπτόντος, ναι. Τώρα που είπα, που πριν κάνω φύγω τέλος πάντων, έρχεται η Σμαράγδα, λέει είναι παντρεμένος. Γιατί δεν είναι Σμαράγδα, τη λέω. Δες, άμα είναι παντρεμένος. Λέω, γιατί διάζει η Σμαράγδα, 48χρονο γυναίκα. Σιγά, μην είπε πιπίνι η Σμαράγδα. Τι 48χρονο. Πιπίνι είναι η Σμαράγδα. Πάνω από 40 δεν είναι. Δε, οριακά, δεν μπορεί να είναι πιο κάτω. Ναι. Λοιπόν, anyway, ψάξαμε, είδαμε την κορασίδα του Σούντγκρεν. Ναι. Για Σούντγκρεν είναι μέτρια. Ενώ αυτές που τον γλυκοκοιτάζουν είναι κούκλες. Εντάξει, καλά. Εγώ λέω απλά είναι μέτρη. Δηλαδή ο Κολάσο, ο οποίος πήρε χθες. Θα σου δείξω. Ο Κολάσο, ο οποίος χθες πήρε το κύπελο στην Αργεντινή και έπαιζε ως αριστερό μπακ και έκανε παπάδες. Ναι. Είχε θεά. Τι να πούμε τώρα. Ναι, ναι, θα σου δείξω τη γυναίκα σου. Πάμε στο φίλο μας. Πάμε στο φίλο, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δημήτρης από Άρτα. Έλα, ρε Μίτσο. Τι λέει. Τι κάνετε, κύριε Ραυτόπουλε. Γιατί μιλάς. Με διακοπές. Με διακοπές. Μ' ακούνε τώρα. Ναι, ναι, σε ακούμε. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραία. Ναι. Ο Κουμπάρος σας κάτσε στη live sport, διάβασε ένα πολύ καλό εντρικαδόρικο θεματάκι. Θεματάκι. Θα σου το πω τι. Για πέ. Βρήκε τώρα. Ο Σαλμπικίδης. Ναι. Είχε δώσει δανεικά 65 χιλιάρικα στο Βρέλα. Ναι. Και την κοπάνησε ο Βρέλας και δικαιώθηκε ο Σαλμπικίδης. Δηλαδή τι το... Έτσι κούλα είναι αυτό. Ναι, για βάση του, το έχει λάβει σπόρ η εφημερίδα. Λοιπόν, αποκάλυψη λέει.
Και ναι. Έχει και το ρεπόρτερ, άρα το διαβάζουμε. Δεν είναι. Ο Σαπικής πήγε τον Βρίζα, λες, στα δικαστήρια και τον υποχρεώνει να του επιστρέψει 97 χιλιάρικα. Τι συναλλαγή ήταν αυτή. Του δάνεισε, λέει, και αυτός μετά εξαφανίστηκε. Τα 65.000 ευρώ του Δημήτρη Σαπικίλη δεν επιστράφηκαν ποτέ από τον φίλο του Ζήση Βρίζα. Η δικαστική. Τι είναι αυτός, πού το βρήκαμε αυτό το καθήκον. Για λέγε. Η δικαστική απόφαση στο πρωτόδικο δικαστήριο δικαίωσε το δάνεισμα. Ναι, δικαίωσε το Σαπικίλη. Γιατί δεν το βγάλαμε αυτό το θέμα. Ήταν ψηλά στη live και εγώ δεν το είδα πολύ αμαναμά γιατί κοιτούσαμε το κέντρο. Γιατί αυτό το θέμα το έπαιξαν τα δυο το Sport FM στην Αθήνα, ναι. Να κουμπίσει το άκρο της Πέτσας. Εμείς δεν το παίξαμε εδώ. Δεν το παίξαμε, να δω, θα το παίξουμε σήμερα. Έχει ένα θέμα δηλαδή ο Σαλτικίδης με τον Βρίζα. Οκ. Okay. Τι θέμα ήταν, κάτσε. Οικονομικό είπαμε. Πάνω σε τι συναλλαγή. Χρημάτων. Τι συναλλαγή, τον ακούσαν άλλο την άλλα. Στάσου ρε. Αρτινέ, να παίρνεις να ακούω το γέλιο σου κάθε μέρα. Στάσου ρε. Ξέρετε κύριε Κουλιανέ. Ναι, μ' αρέσεις. Κύριο Ραυτόπουλος έχει πολύ σχέση με ένα δικό μου γνωστό μου. Βέβαια την παλιά μπάλα στον εθνικό. Αλλά. Το Γιοργάρα. Ναι. Τι ψυχούλης είστε εσείς. Είναι πρώτο ξάδερφος πατέρα μου. Μάλιστα. Είναι πολύ ξάδερφος πατέρα σου. Είναι πρώτο ξάδερφος πατέρα μου. Πρώτο. Φύγε άρτα, πρέπει να κλείσουμε. Να πω κάτι άλλο, κάτι άλλο. Θα το πει, ναι. Ο Τόνσο θα μείνει στον Άρη. Γιατί να μην δεν μείνει, φυσικά. Παίχτης του Άρη είναι κανονικότατα. Λόγω που είχε το πρόβλημα. Χαλασμένη γάμπα έχει. Είχε ένα θέμα. Που είχε το πρόβλημα στη γάμπα. Θα μείνει, όλα, θα μείνει. Ωραίος. Για κάνε λίγο αυτό το γέλιο το δολοπλοκικό. Για κάνε λίγο. Ξέρετε ότι κύριε Ραυτόπουλο ότι ο γαμπρός του Λουτσέσκου είναι ο κύριος Χαμζά Γιουνές. Γαμπρός του Λουτσέσκου Γιουνές. Τι κέρβερος είναι αυτός, πού τα μαθαίνω όλα αυτά τα μυστικά. Γιατί έχει παντρευτεί την κόρη, η κόρη του κύριου του Ρασβάν Λουτσέσκου που είναι του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει παντρευτεί το Γιουνές. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Η κόρη του Λουτσέσκου να έχει παντρευτεί το Γιουνές δεν ισχύει. Λοιπόν, κάνε λίγο αυτό το γέλιο, το δολοπλοκικό. Κάντο λίγο. Και ο Ατρόμητος έμπλεξε με τον Αναστασίου. Φύγε, δεν το κάνεις εγώ. Εγώ ήθελα το γέλιο αυτό. Φύγε, τα λέμε. Να παίρνεις κάθε μέρα γελάμε. Τσαο. Ωραίος. Να δανείσει λεφτά κάποιος και να μην τα πάει. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Προφανώς λέει ότι δεν τα πήρε. Ναι, αλλά τι είδους συναλλαγή ήταν αυτή. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό το ρεπορτάζ. Έχει δώσει δηλαδή χρήματα ο Σαλπικίδης ο Βρίζα, λέει, 65.093 και δεν τα έχει πάρει. Και πήγαν δικαστικά. Καλά, ο Βρίζας έχει αρκετά χρήματα. Αυτό λέω, δεν ξέρω τι παίρνει. Δυνατός, η σύζυγός δεν έχει τίποτα. Μα αυτό λέμε. Για καλά. Λοιπόν, οικονομικά. Χρόνια πολλά στον τεράστιο Ντινοκούη που γιορτάζει σήμερα, έχει γενέθλια. Έτσι. Πόσα κλείνει, ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά τον βρήκα. 64. 64. Είναι σούπερ γιατί τον είδα και προχθές στην εκδήλωση. Ντινάρας. Έτσι. Ντινάρας. Χρόνια πολλά στον Ντινό. Πολύ ωραίος. Χαφ. Ναι. Χάφαρος, όχι χαφ. Και φορ μπορούσε να παίξει και στόπερ και λίμπερ, όλο τον άξονα. Όλο τον άξονα. Μετά τις περσινές κολοτούμπες σου ραπ για Αντρέ θέλεις κι άλλες. Σου άρεσα, λέει ο φίλος μου ο Λιάκος. Το συνεφίλος μου. Τι Αντρέ. Ναι, είπες κάτι για το Βιερίνια, για τις επιστροφές, καταστροφές. Σου λέω Βιερίνια είναι μια κατηγορία μόνος του. Αλλά δεν είπες τίποτα σήμερα. Δεν είπα τίποτα. Ταράζω Βιερίνια, με ένσταση για τον Λουτσέσκου που τον φούλανε πάρα πολύ. Ναι. Αυτή ήταν η ένσταση. Λοιπόν, ναι. Μόνο με τη Wind Vision μπορεί να βλέπετε όλοι στο σπίτι το αγαπημένο σας πρόγραμμα, αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορεί να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Έτσι κάποιος παρακολουθεί μια σειρά στην τηλεόραση ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν παιδικά ντοκιμαντέρ και όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision στο smartphone ή το tablet τους και επιπλέον είναι πολύ απλός ο τρόπος να το ενεργοποιείς αφού χρειάζεσαι μόνο τα username και password από το MyWind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Κατεβάζουμε στοριά, το κλείσαμε αρτινό, πολύ ωραίο τύπο, δηλαδή το γέλιο του θα με σημαδεύει για όλη την μέρα σήμερα, 64 γίνεται ο Ντινάρας, Εμίλια Γαβριλίδη τα σέβη μας, έτσι, πανάθα ολέ, πας να πάρεις εκεί πάλι παίχτες, χαμός γίνεται, μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, έτσι, ο φαν της συζύγου του Κολάσο, έτσι, α και Κολάσο φαν, του Ματίγια, ναι. Μένετε εδώ, ρωσική αρκούδα από το Σότσι Γιώργος Ζαΐρης, Πούμα Αμαζονίου Γιάννης Πάγκος, πλάκα τέλος μέχρι και τις 12, εκεί σταματάτε στην άκρη, βάζετε αλάρμ, έρχεται ο Γιώργος Μπούζος με την μπάλα στη σέντρα, μαζί το απόγευμα, με τον Κωστή το μεσημέρι, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο!